Υποδεχθείτε τους. Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος. Παπά. Και ο Νίκος Κουλιανός. Στο ρινγκ της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8 έως τις 10 το πρωί σας βγάζουν knockout. 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10. Είστε έτοιμοι? Άντε μπράβο. Rap and Cool Show. Έλα καλημέρα ρε. Για πάμε λίγο μποτζόρνα τούτη στα 11 μετά τις 8. Μεγάλη Πέμπτη, Μετρόπολης ακούτε. Πήραμε σκυτάλι από Αλέξανδρο Τσίγκο και την κοριτσάρα μας Μαράγδα Μπασάκου. Με DJ Δίτσι απέναντι. Έρχεται τώρα ο Εντριγαδόρος, η Ανακατόστρα, η Λόλα, η Κοτσομπόλα. Ο άνθρωπος ο οποίος μπορεί να μπερδέψει σε ένα... σε ένα μποκ, σε ένα τέτοιο, σε ένα πόσο μπολάκι, τα πάντα όλα. Έλα μωρέ Ανακατόστρα, έλα, σε περιμένει λίγο. Δεν ήξερα ότι πέθανε η μάνα του Βαραγιάννη. Αφού στα είπα. Με έξω μου το είπα. Δε, αφού σε πρόλαβα και έξω. Ενημερώστε με. 8 παρατέρα όταν έκανες εκπομπή. Τι να σε κάνω. Ασυγκράτητος είσαι, Μεγάλη Πέμπτη πάλι. Μια χαρά ήταν. Μια χαρά, ναι, ήταν ωραίο στον άνθρωπο. Κοιμήθηκα καμιά 10 ώρες χθες. Έλειωσες, Κοίταξε, ο ύπνος. Γυμνάστηκα 2 ώρες. Κοιμήθηκα 10. Είχες προπονητή ύπνου ή μόνο σου. Δεν έχω τέτοιες. Δεν έχεις έτσι. Ο Ρονάλντο τον έχει, είπαμε τον προπονητή. Ρονάλντο μπορεί να έχει και προπονητή ύπνου, προπονητή οξυγόνου, προπονητή. Κάνει εργασία, τον κάνει σεξ και να θέλει και να τον πάνε το σκοπούνε και να θέλει να. Πω χίλια δυο μπορεί να κάνει Ρονάλντο. Έλειωσε τον ύπνο σαν κασεράκι. Ναι. Κεφαλωτήρι είσαι εσύ. Πήγα το πρωί να κάνω. Αν είσαι ο κασεράκι, κεφαλωτήρι θα. Πήγα το πρωί να κάνω check-up. Όπα, τι έπαθες. Να μάθουμε, παιδιά, τι είναι. Αυτά είναι τα θέματα τώρα. Όχι, το πρωί το check-up. Δεν είναι για μένα, θα δώσω πληροφορία. Πληροφορία, ναι. Πάω στο διαγνωστικό εδώ πέρα κάτω, βιοέτρη. Πάλι κάτσε, κάθε πότε πα και κάτσε check-up. Κάθε 4 μήνες δίνω αίμα, σπέρμα και ούρα. Όλα, Με κάθε 4 μήνες. Ανά 4 μήνες μην μα ξεφύγει τίποτα. Μια ωραία γιατρό, μια κουκλά. Σ' άρεσε έτσι. Ναι, γιατί εσύ δεν μπορεί να σ' αρέσει, δηλαδή μια γιατρό. Πολύ πιθανό. Με την άσπρη την ποδιά, την είδη στην κοίτα. Σε φτιάχνει η τέτοια. Η τέτοια με φτιάχνει. Ξέρω εγώ τι σε φτιάχνει τώρα. Η στολή. Εσένα σε φτιάχνει. Πολύ. Αυτό σε λέω, ρε φίλε. Αυτό σε λέει, σε φτιάχνει η στολή, δεν σε φτιάχνει. Μου λέει φαντασιώνει σε πράγματα. Πατούσες. Δεν μπορεί να λέει καλλιέργειε να κάνουμε. Λέω γιατί. Τι καλλιέργειε δεν μπορεί να κάνουμε. Δεν ξέρει από αυτά. Ρε. Πού, αφού δεν σπούδασε έτρεχε, εσύ έχει σπουδάσει τόσα χρόνια. Ναι. Καλλιέργειε είναι πολλέ ημέρε, λέει. Ναι. Και τα λοιπά, είναι πολλέ ημέρε. Μετά λέει θα κάνουμε και απεργία, λέει διαρκεία εμεί. Λέω ποιοι είστε εσεί. Λέει. Αυτή λέει οι βιοιατρικέ, αυτά δεν θα κάνουμε. Ωραία, θα κάνουμε απεργίε. Εγώ λέω τι να κάνω. Λέει, πάτε σε κανένα νοσοκομείο, σε καμιά δομή. Τι είμαι μόνο Πακιστανός να πάω στη δομή. Ναι. Σε δομή θα πάω να κάνω λόγια κτλ. Έλα να βάλω σε. Άρα προαναγγέλεις απεργία. Αυτό είναι το θέμα. Ιατρικά. Ιατρικά κτλ. Ναι, ναι, ναι. Θα λιώσετε γέρι να πούμε ετοιμοθάνατη. Καλά, εντάξει. Ναι. Εσύ 4 μήνες τώρα τι μπορεί να έπαθε με διαφορά 4 μηνών, Ρεσιντίνο. Κατούρισα στραβάει προχθές. Αυτά τα λένετε. Ναι. Άμα μήπως έχω... τσισάκια σου ανάποδα. Φοβήθηκα, μπορείς... Καλά έκανε, καλά έκανε. Προσέχουμε για να έχουμε παιδιά. Εγώ πάω στον γιατρό. Άμα μια μύγα γύρω-γύρω σε αυτό. Και τα μάξι μου. Α πούμε, χάλασε το φανάρι. Μπαμ την άλλη μέρα, πεζά, φτιάξτε. Πάρε ένα καινούργιο να μην χαλάει. Ποιο θα πάρει, λέει. Πάρε καινούργιο. Γιατί το κάψετε εσεί, παοξίδε. Άντε πάλι. Όλο εμεί. Μη, Τάνια. Τάνια. Δεν μπορώ να πνίγω με έτσι, παιδιά. Παιδιά, δεν μπορώ εδώ πέρα να κάνω. Τι λέει το κακά, θα το καλύψουμε, θα κάνουμε τίποτα. Τι να το καλύψουμε, δεν είδε βίντεο, δεν χάρη να καλύψουμε. Βλέπουμε το βίντεο, εντάξει. Τι έκανε. Η ΑΕΚ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί σήκωσε τόσο. Γιατί του πω κακά. Το σκούδιξε. Κοίταξε, έχω φίλο τον αστυνομικό που ήταν δίπλα. Τον Χρήστο χρόνια ερχόταν και εδώ πέρα, κάναμε και εγώ. Από του αστυνομικού φίλοι, εκεί πάω. Όχι, φιλία αστυνομία. Πάω φιλία αστυνομία. Ναι, ρε, ναι, λε σήμερα, ό,τι και αν πει, ξέρει, είμαι πολύ cool, δεν πρόκειται. Θα σε φτιάξω εγώ, δεν δε θα ανεβάσω. Πάω φιλία αστυνομία, είμαστε. Πάνω από 20% στροφή. Τι είπε ο μπάτσο εκεί, τι θα έλεγε. Ο κακά σου δώσε και του πει συγχαρητήρια, λέει. Μπροστά ήμουν, στο μισό μέτρο. Ποιο τον έκανε τότε. Τον πιάνει όμω από το σβέρκο, λέει ο άλλο. Ποιο τον έπιασε. Ο Αλμίδα τον πιάνει έτσι από πίσω και κάτι του λέει και μετά σπρώχνονται.
Με τι τούμε. Με αυτό δεν το ξέρω τώρα. Λοιπόν, θα βγάλουν εδώ τον Καγκάτσι και τον Αλμέιδα. Ναι. Την Μπέι. Είχα, βρήκα τον Χρήστο, τον είδα στι κάμψει του. Ο Χρήστο ποιο είναι. Ο ψηλό, ο φίλο, ο αστυνομικό. Χρόνια, χρόνια. Ερχόταν και εδώ έκανε εκπομπέ μαζί με τον Γαλατά. Μετρόπολη, Σάββατο, όταν χώμα. Άρα δηλαδή Μετρόπολη, πάω, αστυνομία, Κουλιανό. Τετράπαλα. Κερατόπουλο κολλητό με όλη την εξουσία. Δήμαρχο, περιφερειάρχηδε, πολιτικού, με όλη την εξουσία. Να το πε τα όλα. Δεν είμαι πάω. Τι δεν είσαι πάω. Ούτε τίποτα δεν είμαι. Εντάξει, βγάζει τα μπέλε και ρίχνει του άλλου τα μπέλε. Ξυπνάδα είναι αυτό τώρα. Εσά σα έδωσε τώρα. Ξυπνάδα. Εσάς, κάτσε δεν λίγο. Είμαι εγώ το ένα, κάτσε, δεν είμαι το άλλο. Αλλά όλο παρέα με τη διοίκηση. Κάτσε λίγο. Τι κάτσε. Εσά έδωσε σαν πίδη σε το λέω βγάλετε το ζέρβα και μετά σα είπε βγάλετε τον άλλο. Ναι, αλλά άλλοι προωθούσαν το ζέρβα. Όχι εμεί. Άλλοι τον έκανα story. Βρεκουτάβει ότι πει ο πρόεδρο. Εντάξει, και σένα ό,τι πει το story σου. Άσε με τώρα. Το story το ίδιο είναι μόνο. Άσε με τώρα, μην τα λες εμένα. Αυτά πες σε κανένα άλλο. Τον είπε ο πρόεδρος. Ψήφισε τον Αγγελού. Μην τα λες εμένα. Μετά. Άλλοι πώς τα άρανε. Άλλοι πώς τα άρανε στα social. Όχι εμείς. Άλλοι πώς τα άρανε. Α, μην τα λες εμένα τώρα. Μην τα λες εμένα. Πες σε πώς τα άρανε. Γιατί μάλλον τα social τα δικά μου έχουν περισσότερες χιλιάδες. Είδα που βγήκανε. Κανένα δεν βγήκε. Άσε τώρα, μην θες να τα πω. Ούτε ένα δεν βγήκε. Γιατί εσένα δεν γελούσε. Εσύ δεν θα πήρε, εσύ δεν βοήθησε κόσμο. Εγώ τίποτα ποτέ. Ναι, τίποτα. Δηλαδή αν σου πω είναι εσένα δηλαδή πάλι. Όχι. Όχι. Εδώ σας λέω Σαββίδης να κάνετε. Όχι, όχι. Ας σου πει ο Μάκης. Όχι, κανένας. Θα πεις όχι το Μάκη. Μάκη, θα ακούς. Μάκη. Εσύ παίρνεις τηλέφωνο το Μάκη, όχι εγώ. Τι τον κάνω εγώ το Μάκη. Τι τον κάνω, εσύ τον παίρνεις. Τον μπαμπά του ήξερα, δεν ήξερα. Α, τον μπαμπά του. Λοιπόν, anyway. Με ρωτάς, θες να με τσικλίσεις, τσικλίσου. Λέω, μη με τσικλίσεις σήμερα Μεγάλη Πέμπτη. Άσε με χαλαρά να το πάμε. Γιατί Μεγάλη Πέμπτη, γιατί να πάμε χαλαρά, δεν μας φώναξε εδώ. Θέλω να κάνω βόλτα με τον Κάμπριο σήμερα. Ανοίξω τον Κάμπριο και να τρέξω. Ποιο είναι το Κάμπριο. Το καινούργιο σου αμάξι. Κάμπριο είναι. Τι Κάμπριο. Κάμπριο άμα είναι. Μαζεύτε τώρα λοιπόν. Ναι. Και μαθαίνουμε τι γίνεται. Η Άκη θέλει πολύ να σηκώσει το γάτι. Βλέπω προστασία πολύ με Αλμέιδα. Πήγανε στο σπίτι του με πυρσού απ' έξω. Βρήκανε να τον βάλουν. Καλά, το ίδιο δεν κάνουν. Εγώ είπα για τον Γεωργιάδη που βάλει τον καράμπελα και ήρθαν εδώ χίλιοι παοξίδε να με δίνουν. Γιατί πήρεξα τον γουγού. Έλα, φυγαίνετε από εδώ πέρα. Όλα τα γουρούνια. Πρέπει τα γουρούνια, τη ίδια μούρια έχει τώρα. Εντάξει, ωραία, όλα τα γουρούνια. Εγώ δεν ξέρω, δεν είδα να γίνει. Τι το παίρνω κακά, θα μου πει να με σκάσει, θα μου. Δεν ξέρω. Σου είπα τώρα ακριβώ τι έγινε εκεί. Ακριβώ. Αυτοί πλακώθηκαν δηλαδή. Εκεί ξεκίνησε η μανούρα. Αυτό να. Πάει ο Γκαγκάτς μετά τον Λουτσέσου. Το βλέπουμε και στην κάμερα πλέον. Γιατί απορώ. Τι του παίρνει, παιδί. Ο ένα του δίνει το χέρι και πάει να τον κάνει συγχαρητήρια. Ναι. Το άλλο τον πιάνει από το σβέρκο και σμπρώχνονται. Κάτι υπόθηκε, δεν ξέρουμε τι υπόθηκε. Δηλαδή, με συγχωρεί. Ναι. Εσύ θα με πιάσει από το σβέρκο χωρί να σου πω τίποτα. Κάτι είπε. Κάτι τον είπε. Κάτι θα πει στο Μάκη τι είπε. Μάκη τι του πε να τελειώνει. Ρώτα τον. Εγώ δεν σου λέω δεν έχω το τίποτα. Καλό είναι αυτό για τον Μάκη. Μα αυτό που πήγε να δημιουργηθεί ότι και καλά ο Μάκη έσβρωξε έκανε ένα. Δεν βγαίνει πουθενά ούτε από το βίντεο. Δεν τι του πε, άσε το. Δεν ξέρω, ούτε από το βίντεο βγαίνει πάντα. Τι του πε. Και έρχεται και ο βοηθό τη ΑΕΚ από πίσω και σμπρώχνει τον Γκαγκάτση. Δεν ξέρω γιατί το είδα το βίντεο. Αλλά πει ο Γκαγκάτση κάτι είπε. Κάτι είπε, ναι, εντάξει. Τι είπε, οκ. Okay. Θα το πει το. Δεν ξέρω. Τι εκπομπή, δεν θα το φωνάξει. Παιδιά φοβούνται να πούν τι είπε. Ξέρει τι είπε. Μπορεί να μέχρι να το έλεγα. Άμα ξέραμε και εμεί θα το λέγαμε. Δεν ξέρω. Μπορεί να το ξέρει μόνο ο ίδιο που να το ξέρει. Να το πει Αλμέιδα τι του είπε. Για ο Αλμέιδα δεν μπορεί να πει. Ο Αλμέιδα με αυτό που έχει κάνει μετά να πιάσει από το λαιμό αστυνομικό. Έλα, δεν έπιασε και κανένα καλό παιδί. Αστυνομικό έπιασε, εντάξει. Κάτσε ρε φίλε, τι θες να κάνει. Τι έκανε δηλαδή. Γι' αυτό ο αστυνομικός πήγε πάνω του. Ο αστυνομικός είδε τα σποξίματα και μπήκε στη μέση. Μπήκε στη μέση, τα κάνει τι. Τα μούτρα, μούτρα ενός που μπαίνει στη μέση. Ναι. Το τι θέλει να κάνει. Εσύ φαίνονται. Που δεν θα καταλήξει. Ότι αυτό που πήγε να μπει στη μέση μπήκε με απειλητικές διαθέσεις απέναντι στον Αλμέιδα. Και ο Αλμέιδα από το φόβο του τον έπιασε το λαιμό. Αυτό είδα εγώ. Ναι. Ότι πήγε να άρα αθώος ο Αλμέιδα. Κανένα δεν αθώωσε ένα καβγά. Όχι. Αυτό λέμε, ντε. Και ο Αλμέιδα δεν είναι ένα καλό παιδί. Ο Αλμέιδα που δείχνει τα παυτά του σε αγρίνια. Μπράβο. Δεν είναι καλό παιδί. Είχε σαν παίχτη που ήταν παιδί. Μέσα στι μανούρε όλε με ρίχνει. Είναι καβγατζή. Του καβγατζή του ξέρω εγώ τι. Μην του βγάζουμε αθώο. Αυτό λέω ρε παιδί. Καθένα να πληρώσει ό,τι θέλει. Τι με γορέ. Payroll του Μελισανίδη να βγάλω. Εδώ χθε μόλι τη Φιλαδέλφια πλακώθηκα. Λοιπόν, ο Αλμέιδα είναι παλιόπεδο. Και ο Καγκάτση στο παλιόπεδο του είπε κάτι και το παλιόπεδο έγινε παλιόπεδο. Τελειώσαμε. Θα μα πει τώρα εσεί. Τώρα τι είμαστε, δικαστές, τι είμαστε, ό,τι γουστάρεις είμαστε. Θωμαίδη έχουμε εδώ, ας μας τα πει. Δεν είμαστε δικαστές. Δεν μας είπε, φαντάσου δεν είπε Θωμαίδη. Εγώ παρά τα αυτά σου λέω βρήκα τον Χρήστο. Θωμαίδη με ποιον είναι μετά, με ποιον υποστηρίζεται. Δεν ξέρω. Θωμαίδη είναι και εδώ, είναι και κάτω στην Αθήνα. Και αυτό σου λέω. Δεν ξέρω. Λέγε άλλο τι κάνεις, άστα αυτά τώρα. Μέρα που είναι Μεγάλη Πέμπτη τώρα. Αυτό θα σταυρωθεί αύριο ο καημένος τώρα, φουκαράς. Άρα που καταλήγουμε. Αλλά παρόλα αυτά βλέπω την ΑΕΚ πολύ κόμπακτ εκεί με τον Μαλμέιδα. Να τον μαζέψει, να τον κάνει τώρα, να μην ακουμπήσουν. Βέβαια ο Μαλμέιδα τη γλίτωσε. Με αυτό, που, συγγνώμη, με αυτό που έγινε, διότι να πούμε τα λάθη τακτικής του πήγανε περίπατο. Ναι. Δεν είδα κανένα έξι να πει, άρα να είστε αντρούκλες να πεις,
Ναι, ρε Αλμέδα, εσύ που γκαγκάτσι καλά έκανε, σε στηρίζω. Αλλά πε μα τι έγινε το τελευταίο τέταρτο και μου γύρισε την ομάδα πίσω και κάνε 3-2. Δεν πιάσει και κανένα με αυτό το κομμάτι. Μα αυτό είναι το θέμα. Όλα τα κομμάτια θα τα πιάνουμε. Στην συνέντευξη που οι φίλοι τη ΣΑΚ, οι δημοσιογράφοι τη ΣΑΚ δεν το ρώτησαν. Ναι. Γιατί να το ρωτήσουν. Τι έγινε. Γιατί γύρισε πίσω την ομάδα και έχασε η ΑΕΚ. Ναι, γιατί δεν σε διέφερε. Ο ΑΕΚ έπρεπε να ρωτήσει. Εμεί χαρήκαμε. Θέλουμε να το ξαναπαναλάβει αυτό. Γιατί να τον ρωτήσει. Α το ξανακάνει. Εγώ τον τζίγκλιζα. Γιατί μου γύρισε στον Πινέδα, γιατί μου βάλε τον άμπρα πατιέρα. Γιατί μου βάλε τον Πινέδα από τα χάφ εξτρέμ πίσω. Γιατί δεν μου βάλε τον μάνταλο, γιατί δεν μου βάλε τον στόπερ. Θα με ορμούσε και εμένα. Αν ήμουν εγώ εκεί, θα πλακωνόμουν. Δεν θα σε ορμούσε. Ο Μέδε είναι κύριο συνέντευξή μου, τον έχω δει 4 φορέ. Είναι κύριο συνέντευξή μου, είναι πάρα πολύ καλό. Απλά κι αυτό είναι Λατίνο, είναι οξύδημο, είναι έτσι μπορεί να ξεφύγει την ώρα του. Από πότε ο Μάκη κάνει μαγκέ. Κάνει, μην νομίζει. Ναι. Όχι μόνο τώρα, τι από ποτέ. Μην τον έχει για χαλαρό το Μάκη. Χαλαρό το Μάκη. Λάθο το ζυγίζει, να ξέρει. Ναι. Λάθο και πάνω. Α, το ξέρει καλά, ε. Και πάνω στο Βέλγιο ήταν εκεί στι μανούρε, πήγε να καθαρίσει, να βοηθήσει, να κάνει, να ράνει. Μην τον έχει σε μανούρε μέσα μπαίνει ο Μάκη. Το μάθω τεχνικέ. Τι αν το μάθει τεχνικέ. Πυγμαχικά γιατί. Δεν τον έχει ζυγίσει καλά. Αλλά γορίλε αυτό σε μένα. Ναι, δεν τον έχει ζυγίσει καλά. Δεν έχει ανάγκη να μάθει. Περιφερειακό, κέντρο πόλη, όλα είναι σήμερα κουκλάντζα. Κουκλάντζα, όλα λειτουργούν με στην πρασινίλα βλέπω εδώ πέρα. Μην άρα δεν έχετε. Μην ασχολείσαι. Τι με ασχολείσαι. Έλα, ρε, δεν έχει σχολείσει. Να σε βοηθήσει, δεν έχει να πούμε. Δεν έχεις να τον πούμε. Τον έφαγε τώρα, για πες. Τον κατάπιε. Για πλάκα. Μου κάνει μαγκές γέρο εμένα τώρα. Τον ξύλωσε ο 40 χρόνια έχω κάνει μαγκεσία παππού να πούμε από εδώ. Μήπως τον έφαγε εσύ, λέει. Γιατί τον φάτω να. Μήπως. Ω, παιδιά. Καλά, μήπως τον έφαγε εσύ. Παιδιά είναι. Σαν τις ταινίες του Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. Έτσι, χιτσκοκικές. Τι έτσι. Στην παρούσα, ναι, και εγώ μα μαθαίνω σε θέματα ίντριγκας. Εκεί που ήμουνα στο 10% με πάει στο 50%. Εγώ οφείλω να το πω. Επιτρέπεται να σηκωθεί να με χτυπήσει, ρε. Όπα. Εγώ. Πήγε το μπλακό, έτσι, ρε. Όπα. Εντρέπεσαι λίγο. Σου μην και στα χέρια, εντρέπεσαι. Όχι, παιδιά, έχουμε εσωτερική διαφορά. Πάντως ο DJ Ditch λέει: εσύ τον έφερες, εσύ τον έφαγες. Εγώ τον έφερα. Εσύ τον έφερες, εσύ τον έφαγες. Αυτές είναι μεταγραφές Μπούζου. Μπούζου, ρε. Μπούζιες μεταγραφές. Εγώ έχω βγάλει κόσμο. Εσύ τον έφερες μεσημέρι, λέει εδώ. Εσύ τον ξύλωσες. Ναι. Εσύ, λέει, τα δημιουργείς όλα και τώρα ρίχνεις ευθύνη δεξιά-αριστερά. Ναι. Και ψάχνουμε ενόχους τώρα και δεν ψάχνουμε τον κανονικό ένοχο. Τώρα μέρες που είναι ναι. Μεγάλη εβδομάδα τώρα λέμε τέτοια πράγματα. Εντάξει, ντροπή. Λοιπόν, πάμε λίγο να ξεδιπλωθούμε. Ντίνο, σήμερα Μεγάλη Πέμπτη είναι Παγκόσμια Μέρα των Μπλόκερ. Αυτό που κάνουν μπλοκ. Στόπερ. Όχι. Κάνουν μπλοκ τα σουτ. Μπλοκ εδώ, σα social, έτσι μπλοκ. Κάνουν μπλοκ. Λοιπόν, σαν σήμερα έχουμε 2-3 πραγματάκια να για πούμε. Για να μάθει ο κόσμος. Και μετά να ξεδιπλωθούμε λίγο τα χθεσινά Champions League και Ευρωλίγκα που τα είδαμε. 2 Μαΐου, ναι. 2 Μαΐου δεν κερδίσατε την ΑΕΚ 1-0 με τον κόλ του Γκουερίνο. Πού να ξέρω, πες εγώ πάω. Όχι, δεν είναι 2 Μαΐου. Πόσο Μαΐου ήταν. 12 Μαΐου. Τριλέρε, βγήκε από εδώ πέρα. Νομίζω ότι είναι 12 Μαΐου. Τώρα, 2 Μαΐου ήταν, το 76 ρε. Περίμενε. Ο παπάς της Γκουλιώνης, χωροφύλακας εκεί πανηγύρισε. Περίμενε. 1-0, 1976. Νομίζω ότι. Πες ο Βαρδάκης τα ξέρει αυτά. Κάτσε, νομίζω ότι είναι 12 ρε. Ποια 12 είναι, ρε. Λοιπόν, πάω κάτω. Περίμενε. Τότε που κέρδισε ο Άρης. 2 Μαΐου, ναι, έχει δίκιο. Έλα, πες σας σήμερα μεγάλο πάω από το πρωτάθλημα. 2 Μαΐου. Καλά που κέρδισε ο Άρης με το Σταυρίδι την ΑΕΚ και να μην σε αδιάφορο μάτσο ηλίθιος ο Άρης. Είναι 2 Μαΐου και πήραμε πρωτάθλημα και το στιχωνόμαστε. Πάντως 12 Μαΐου που παίζει ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Με τον Ολυμπιακό ήταν το 4-2. Και είναι το ματς τη χρονιά για μένα, γιατί αυτό είναι το ματς χρονιά. Θεωρώ ότι αν ο ΠΑΟΚ καταφέρει να κερδίσει ο Ολυμπιακό. Θα είναι πραγματικά πολύ ζεστά στο πρωτάθλημα. Γιατί μετά ο Ολυμπιακός άμα την πάρει την ΑΕΚ. Γιατί... Ναι, εγώ το πιστεύω δεν γίνεται, αλλά σου λέω 12 Μαΐου έχουν γίνει πολύ καλά πράγματα. 12 του Μάη. Τι έγινε. Ο Ιβάς Αβίδης 12 Μαΐου πήγε και πλήρωσε το τσάι των 11 εκατομμυρίων. Χωρίς τόκους. Χωρίς τόκους, φυσικά. Κράει έκανε τον δηλαδή, μισό λεπτό ρε εσύ. Ναι. Δηλαδή εσύ έχεις ένα χρέος. Μισό λεπτό. Έχεις ένα χρέος 5. Μισό λεπτό. Πόσα εκατομμύρια πήρε τον Πάοκ Αβίδης. Πόσα πλήρωσε. Πλήρωσε όλα τα χρέη. Ποια χρέη. Σε τρίτου, σε δημόσιο. Πόσα σε ήταν όλα αυτά. Μπορεί να ήταν, ξέρω εγώ, 30. Πόσα ήταν, ρε. Δεν ξέρω πώς ήταν ακριβώς. Δηλαδή πήρε τον Πάοκ τόσο φθηνά, να πούμε.
Αφού δεν είχε κανένα, γιατί δεν κατάλαβα. Άλλο λέω, ρε φίλε. Ο ΠΑΟΚ του 7, το 8 με τις σαρδέλες, πόσο δηλαδή ακριβώς μπορεί να εκτός από το όνομά του. Τον ΠΑΟΚ δεν τον παίρνει σαρδέλες, ρε. Το λαό, ρε. Το λαό αγόρασε. Στην ιστορία, ρε. Αγόρασε το λαό. Δηλαδή το σήμα τα τέσσερα γράμματα, γιατί η ομάδα δεν είχα τότε. Ναι, άστανε, δεν είχε ομάδα. Με Αντινόρφη και με Μαρία και με Βιτόριο. Σταμάτα, Βιτόριο, δεν μου λες τώρα. Και με Ρουτ Κνόλ και με Γκλεν Σάλμον. Άκου τώρα τον Σάλμον τώρα εμένα. Δηλαδή ο Σαββίδης πήρε τον ΠΑΟΚ με 12 εκατομμύρια. Πολύ φτηνά δεν τον πήρε. 12 ήταν μόνο τα χρέη που πλήρωσε στο δημόσιο. Ναι, πόσοι. 12 εκατομμύρια τα κάνανε το Πασόκ. Ποιος ήτανε. Ήτανε 28 με τις προσαυξήσεις. Ναι. Τώρα θες να πάλι να γυρίσω μια κουβέντα ατέρμονη. Ο 12 Μαΐου είναι το ωραίο. Φυσικά ωραίο. Πόσο τον πουλάει. Ξεχρέωσα. Πόσο θα τον πουλήσει τον ΠΑΟΚ. Δεν τον πουλάει. Πόσο τον κοστολογεί στον ΠΑΟΚ εσύ τώρα να πούμε. Ο ΠΑΟΚ τώρα, ναι. Πάρα πολλά εκατομμύρια, εκατοντάδες. Τον πήρε 12, τον πουλήσε 100. Ναι, αλλά τον πήρε, ναι. Τον πήρε εκ το 7ο χωρίς ομάδα, χωρίς τίποτα και τον έχει φτιάξει κούκλο μέσα στους 50 του Champions League. Έχει πάρει κύπελα, έχει πάρει πολλά χρήματα. Ποιο Champions League. Μέσα στην 50. Αυτές τις λέξεις μην τις λες εδώ στη, στο μαχαλά μας. Μέσα στην 50. Τη λέξη Champions League ούτε κάτω να τη λένε. Κανένα δεν τη λέει. Να μην τη λέμε, να μην τη λέμε. Μέσα στην 50 τη Ευρώπη. Άρα 12 Μαΐου πλήρωσε το τσάι. Ναι, 12 εκατομμύρια. Και άλλα έχουν γίνει 12 Μαΐου. Για σκέψτε το εσύ. Τι έγινε 12 Μαΐου, νομίζω ότι έχουμε πάλι μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ με στην Τούμπα τη χρονιά το 85. Ποιο μάτς πήραμε τελευταίο εδώ πέρα και κάναμε νίκη το 85. Στήσατε το χ με τον Παναθηναϊκό για να βγει η Ευρώπη ο Παναθηναϊκός. Όχι, όχι, με στην Τούμπα που κάναμε πρώτα μια μεγάλη. Το 85, αν θες να ακούσεις. Ναι, το 85. Ναι. Έχουν γίνει 12 Μαΐου. Με τον Παναθηναϊκό, το με τον Παναθηναϊκό. Κάνατε Μίτσι Κότσι να πούμε. Καλά, όλοι κάναμε Μίτσι. Έβαλε τον κόλο. Καλά, από τότε τα συζητάμε. Έβαλε τον κόλο Σαραβάκος, κοιτούσε ένα στον άλλο και ο Λαυτής το έβαλε μέσα μόνο του. Στο μάτσι μου, άστα. Ίσως στο μάτσε. Δεν ήμουν. Λοιπόν, στην 7 ήμουνα. Στην 7. Αλλά. Αλλά καλά, τότε φούσου είναι και όλα ball boy σου, να δεν αντιλέγω. Όχι, είχα μεγαλώσει τότε, πήγαινα κερκίδα. Πήγαινε. Ναι, έπινε το τρυπάτε μια Φλόρινα. Τρυπάτε μια Φλόρινα. Αραπάκι σοκοκέικ έπαιρνα. Από τότε. Αυτοί όσοι... που κάναν τι κληρώσει. Οι μισοί που έχουν ζάχαρο. Ναι, τρώγαν τα αραπάκι σου. Αυτοί που κάναν τα ροξάκια τα άλλα μέσα στον ήλιο με τα σιρόπια να τστάζουν, να κάνουν. Ήταν ένα κοντό, ναι, που πουλούσε το κοκοράκι. Το κοκοράκι. Έλα η χαρά των παιδιών. Ένα ήταν αυτό. Και ο άλλο ήταν ο Στάθης ο Τυροπιτάς. Δεν τον πρόλαβε στο Στάθης. Έλα, πάρτε. Ένα γύφτο ήταν ο Στάθης. Ναι. Ο Στάθης. Μετά πουλούσε και. Και πρόλαβα και του άλλου που μοίραζαν του λαχνού εκεί για να, και καλά να κερδίσουν και δεν κέρδισε ποτέ κανένα. Και είχαμε γέλιο στην κερκίδα. Ποιο τον έχει από λαχνού, α ξέρω. Ναι, ναι. Εσύ από λαχνού έπειρε. Από εκεί πήρε και το προχωρήσατε. Το προχώρησα εγώ με το φίλο μου. Μετεξέλιξη την άλλη εβδομάδα δεν θα το πω στα ραδιόφωνο. Όχι, όχι, γιατί θα έχουμε προβλήματα. Δεν το λέω. Είναι χειρότερο από το να πούμε ότι μπορεί να επικοινωνούμε στον Νίκο κάτω Παύλα Κουλιανό. Είναι πολύ χειρότερο. Αυτό τουλάχιστον ναι, έχουμε ανεβάσει story και εκεί. Facebook με τον καπιταλισμό. Μα έπιασε ο αδερφό, λέει τι θε. Όπα. Μη, γιατί θα έχουμε, κλάματα, θα έχουμε τηλέφωνο. Τηλέφωνο, μη, δεν θα έχουμε τα αυτά. Λοιπόν, Γερμανία θα πάμε. Όπα, να την Νικολοτούμπα. Νικολοτούμπα. Τι όχι, Κολοτούμπα. Κολοτούμπα. Όταν η εταιρεία είναι με τον εργαζόμενο φίλη, ναι, δεν έχει Κολοτούμπα. Έχει καλή σχέση εργαζόμενο και εταιρεία. Αυτό λέγαμε, ναι. Ναι. Η σχέση. Άμα περίμενα εγώ να μου τη φτιάξει εσύ, πήγα εγώ καθάρισα μόνο μου. Την έφτιαξε σχέση σου. Δεν ξέρω εγώ. Πήρε 500. Δεν θα σου πω τι πήρα. Έλα. Πάντως, αφού κάτι ξέρω πήρα. Ότι δεν πήρε. Ναι, θα πήρα άλλα. Ε, καλά, πήρε, εντάξει, το άλλο δεν είναι άλλο θέμα, αλλά δεν πήρε. Δεν ξέρει τι πήρα, πόσα πήρα. Όλα τα ξέρω. Δεν ξέρω. Βρε, όλα τα ξέρω. Αν θε να πει ότι ξέρει, πάλι πει ότι με τα εξουσία τα έχει καλύτερα εσύ. Αν είσαι ότι ξέρει. Μπορεί να τα έχει και εσύ, μπορεί να τα έχω κι εγώ. Α τα κουλιανέ. Εγώ ξέρω τι πήρα. Τα κολλητήλικια με τον Μπούζο και το αφεντικό. Εσύ πα πάνω και ζητά και τι σε πράγματα. Εμεί δεν ζητάμε τίποτα. Ξέρνοντα με πήγε. Δεν πήγαινα, έκλεισε το τηλέφωνο και με έψαχνε. Σε έψαχνα γιατί είχαμε ραντεβού όλοι μαζί. Δεν σε έψαχνα εγώ, σε έψαχνα το αφεντικό. Πού ήμουν εγώ. Δεν ξέρω, γυμναστήριο που κρύφτηκε, δεν ξέρω. Το τηλέφωνο μου έχουμε ραντεβού, εγώ, εσύ, ο Ανδρώνης και το marketing και φεύγει. Μισό λεπτό. 10 παρα 2. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Όταν έχω εγώ ραντεβού, ναι, με την εξουσία, ναι, πρέπει να με ειδοποιήσει ή ο διευθυντής ή η γραμματέας. Ναι. Εσύ πώς χώνεσαι από δικό και μου λες έχουμε ραντεβού. Δεν με πήρε εμένα. Άκου. Ναι, ναι. Θεσμικά δεν με πήρε ούτε το αφεντικό, ούτε η γραμματεία, ούτε ο Μπούζος. Όταν σε έπαιρνε, γιατί δεν το σήκωνε. Μα δεν ήξερα, εγώ είχα τον πρόλογο. Άσε ρε παπάτσα τώρα, άσε τον πρόλογο. Ποντικό μαμί. Άσε ρε τον πρόλογο. Χώνεσαι να πούμε τα παοξιδηλίκια εδώ. Άσε ρε τον πρόλογο τώρα. Τα παοξιδηλίκια εδώ πέρα μέσα να πούμε. Βέβαια και Λάντζελο, βέβαια το βατραχάκι του λίγου νερού. Δεν ξέρει το βατραχάκι μας εδώ πέρα. Πάει τα παοξιδηλίκια, τα κάνει πίσω από την πλάτη μου. Βρε τον Αντέλο. Ας τα φτάσει εμένα τώρα. Λέγε λοιπόν. Σαν σήμερα τι άλλο έγινε, Νίκο. Έχουμε πραγματάκια σήμερα. Σαν σήμερα. Για πε. Ο Καρλ Νέσλερ, αυτό δεν είναι για μας, αλλά είναι σημαντικό. Γερμανός κομμωτής, τι ανακάλυψε.
Σαν σήμερα, το 1872. Περιποίηση μουσικού και το πήρε ο Σίμος και το κάνει. Τώρα θα πάω στο Σίμο λίγο. Τι να το κάνει στο Μούσι. Τι θα το κάνω. Τι, θα το κλαδέψει. Λίγο το κλαδέψω, αφού θα φύγουμε. Πόσα σε παίρνει. Όσα του αφήνω εγώ φεύγοντα. Αμάστε, φτάνε, το παοξιδιλίκι έχει φτάσει σε τέτοια επίπεδα ναι. Που πάνε και δίνουν λεφτά αφού όσα κάνε, θέλουν. Ροκαμάτα... Μιλάμε τώρα οι καμπόιδες της πόλης. Με... Άκουρα, ναι. Πάει στον Κουρέα και του δίνει όσα θέλει αυτό. Ο βασικό αναμεταδότη των αγώνων του ΠΑΟΚ πάει στο Κουρίο και του λέει. Με βλάβια. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Με ρεματάκι με κάνει ο άνθρωπος. Μου λέει τι να σε πάρω. Τι έκανε με ρεματάκι με παιδιά. Με φτιάξε εδώ λίγο τα μουσια τα έτσι πάμε εκεί. Τα λέμε. Τα... Λοιπόν, Καρλ Νέσλερ. Τι έκανε ο Καρλ Νέσλερ. Πότε θε και εσύ. Λέει πότε φέρτε το. Τι να το φτιάξει. Ορίστε. Εσύ δεν θε με ρεματάκι. Εγώ με ρεματάκι. Εδώ είσαι. Θα με πιάσει από το λαρίκι. Εγώ μου είσαι ελικάνθρωπο. Πρώτη φορά έχω δει βάτραχο τριχωτό. Έχω τη σωσερόλη τι να κάνω. Έχω ακόμα τεστ. Πλάτε, χέρια. Εσύ θε δύο ώρε για να σε περιμένει. Εγώ με 1,5 λεπτό. Έχω τεστ σωσερόλη γιατί κάνω 5 φορέ την εβδομάδα βάρη. Τα βάρη στον άντρα. Ακούτε γυναίκες εδώ τι γίνεται. Και στους άντρες. Ακούστε γυναίκες. Μετά τα 50 θα κάνετε βάρη ηλίθι. Πολλά. Θα πέσει τεστοστερόνες και δεν μπορείτε να κάνετε σεξ. Ηλίθι. Ανόητη. Αλλά όχι πολλά. Μην μας βγει και ξινό. Ας κάνω όσα μπορούν. Ναι, δεν θα κάνουμε παραπάνω από όσα μπορούμε. Ραπτόπουλοι δεν μπορεί να είστε. Ούτε ατύλες να πούμε. Παιδιά, γενικώς ραπτόπουλοι δεν μπορεί να είστε. Σε όλα τα θέματα. Λέγε τι έκανε αυτός. Ανακάλυψε τα περμανάν. Αυτό θα ανακάλυψε. Αυτό ο Καρλ Νέσλερ. Μεγάλη ιστορία. Πλάκα με κάνει. Ένα διάστημα είχε γίνει και πολύ τσμοδό. Όλοι είχαν περμανά. Δεκαετία και 80 κάποια στιγμή. Μέχρι και άντρες έβλεπα με μαλλιά. Χατζηπαναγής. Όχι, Χατζηπαναγής φυσικό. Χατζίδης. Όχι, αυτό. Ο Κοφίδης. Ναι. Τέτοιο είναι. Δεν είχαν βέβαια περμανά αυτή. Έτσι δεν το κάνανε. Εμένα δεν μ' αρέσει το περμανά. Και εμένα δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει. Θέλω το μαλλί να είναι. Ρούντι Φέλλερ και αυτό σαν περμανά ο παίχτης. Θέλω το μαλλί να πάμε είναι. Πάμε σε λίγο τσαβιολί, ναι. Κάνει έτσι για την τράβα στα μαλλιά. Και άμα είσαι. Άντε πάλι, με περμανά. Μεγάλη μπερδεύονται πέμπτη, τα δάχτυλα. Μεγάλη Πέμπτη. Γιατί το μυαλό του. Μαγδαληνή. Τι Μαγδαληνή. Ήταν μάχημη. Εντάξουμε μεγάλη Πέμπτη τώρα και εσύ άστα αυτά. Μαγδαληνή ήταν μάχημη. Ήταν μάχημη. Άλλο τι έγινε σήμερα. Ντέβιντ Μπέκαμ σήμερα γεννήθηκε. Πότε. 75. Ωραίος, παιχταράς. 1975. Ωραίος. Τεράσιος. Σταρ. Σταρ σύστημα μεγάλο. Όχι απλά ποδοσφαίρες. Αλλά και μην τον αδικούμε και παιχτάρα ήταν. Ήταν και παιχτάρα. Πιο πολύ στάρ είναι από ότι παιχτάρα. Εντάξει, η εμφάνισή του βοήθησε πάρα πολύ. Εντάξει, λοιπόν. Άλλος, Πινελόπη Δέλτασα σήμερα πέθανε. Τεράστια. Τεράστια συγγραφέας. Τεράστια συγγραφέας. Αυτή είναι γονή του, είναι γιαγιά του Σαμαρά. Μπράβο. Τεράστια προσωπικότητα. Μυστικά του Βάλτου, το διάβαζε βιβλίο αυτό. Όχι, με κυνηγούσε στο Βάλτο κάτι παρομοίητο μια φορά. Είχα, το διαβάσει φυσικά. Είχα μπει σε κάτι καλλιέργεια εκεί και. Και σε κυνηγούσε παρομοίητε, με τα ρόπαλα, με τα γκλόμπ. Ένα βουδούρη, ένα γομάρι ήταν εκεί, ένα παππού. Βουδούρη, γομάρι. Τα καλαμπόκια μου. Μην μπλέξει με αυτού εκεί, σκαλιέργειε. Έχουν κάτι, είναι καρπόζιλοι αυτοί, είναι κάτι, έχουν γουρνο καρπούζα αυτοί, άστο. Λοιπόν, Τζεφ Χάνεμαν, κιθαρίστα σήμερα και αυτό σα σήμερα πέθανε 13. Λοιπόν, αυτά είναι μονεθέκτη. Πέσει μεγάλη πάω κάρα τη δύο μαΐου πριν το πρωτάθλημα, ναι τον Κουερίνο. Βάλε τα ηχητικά αυτά και τα λοιπά. Πάω, πες να πάρουμε καμιά αύξηση. Τρέμει το όνομά σου και στο πέρασμά σου. Μάκης. Προπόνηση έχουν σήμερα και αύριο τα παιδιά. Μάκη. Τρέμει το όνομά σου. Τρέμει και ο Αλμέιδα. Μάκη. Τρέμει ο Αλμέιδα. Και φάτο είναι βαρύ. Τρέμει ο Αλμέιδα. Τρέμει ο Λιγί. Μάκη. Δεν θα πούμε τίποτα. Θα σε καλύψουμε. Μάκη. Τρέμει ο Αλμέιδα. Τρέμει ο Αλμέιδα. Λοιπόν. Θα επιστρέψουμε να δούμε λίγο. Είδες εσύ καθόλου μάτς ή κοιμήθηκες? Τίποτα δεν είδα. Προχθές είδα. Προχθές είδα. Το Βιτσέντζο. Πήγα σε ένα κολόπορο με τον κτηνίατρο τον Ηρακλειδέα. Σε είδα, μωρέ. Σε είδα. Μελέτησα μάτς. Μια γαράτα το μαγαζί. Δεν είδα κάτι σου. Ήπια κάτι δικό μου, γειτονιά. Ναι, ωραίο είναι. Ήπια κάτι. Πώ το λένε, κάτι μπύρε. Τζιν πορτοκάλι. Ήπιαμε. Τέλος πάντων μετά τη γυμναστική ήπιαμε. Έβαλε κιλά ο γιατρός. Ναι, έβαλε λίγο. Παντρεύτηκε γι' αυτό. Άμα παντρεύεσαι, πας σε. 1,72 γιατρός, 1,90 η γυναίκα του. Εντάξει, ήταν μάγκας, ωραίος. Μ' άρεσε. Πάρα. 1,72, 1,90, μάγκας. Ναι. Ωραίος τύπος, ακομπλεξάριστος. Φοράς και κάνε τα κούντα, πάρει στην τσάντα, τον πάει βόλτα. Ακομπλεξάριστος, ρε φίλε. Αφού δεν είναι και αυτός πρόβλημα, εσύ γιατί έχεις πρόβλημα. Έλα, βρε κοντό. Ενώ εσύ. Ο ψιλολέλεκας μου κορδώνεσαι κιόλα με τη μύτη. Σκύβει προ τα μπροστά. Δεν έχει να πει τίποτα. Δεν έχει να πει. Λοιπόν, θα φύγει, θα πα Αθήνα. Συγχαίρω με τα ταξίδια, το είπα και στα αφεντικό. Ναι. Θα πάω γιατί θέλει η γυναίκα μου, λέει πάω εδώ του θείου μου και τα λοιπά. Να πας, πρέπει να πας. Άμα παντρευτείς κάποιον, παντρεύεις και το ζώο σου. Το ζώο. Και αυτός, ειδικά στις γιορτές, Πάσχα, Χριστούγεννα και σε αυτά, είναι, πρέπει να τρώει αυτή στη μάπα της. Τις κλέπες τις δικές σου, τρώει εσύ στη μάπα της. Φύγαμε μαζί με τον DJ Vici, θα επιστρέψουμε να δούμε τις ματσάρες σήμερα. Έχουμε Ολυμπιακό στο Villa Park. Να δούμε λίγο και τα αγωνιστικά. Τα μηνύματα σας είπαμε στο Facebook του Μετρόπολης. Θα συζητήσουμε λίγο τη συνέντευξη Αλαφούζου. Που και αυτή έχει πολύ ενδιαφέρον.
Τώρα όμως θα σας πούμε ότι όσοι δεν απολαύσατε τον Τάκη Ζεχαράτο στον επανάληπτο Sweet Dreams από κοντά στο Βεργίνα Θέατρο, τρέξτε να προλάβετε γιατί θα χάσετε. Βρείτε τα τελευταία εισιτήρια στο καζίνο, στα κατασύμματα Public Nova και στο more.com. Κομψό θα είναι. Ραπ και κουλ, τελευταία εκπομπή πριν το Πάσχα. Επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος. Το Final Four της EuroLeague, φίλες και φίλοι, είναι στην Nova. Οι ομάδες έχουν ήδη ρεχθεί στην μάχη των playoffs. Μία θέση στο Final Four της EuroLeague περιμένει τις ομάδες. Δείτε όλα τα προγράμματα. EON Plus με τους τρεις πρώτους μήνες να είναι δωρεάν. Περισσότερες πληροφορίες στο nova.gr. Είδαμε ματσάρες αυτές τις μέρες πάντως στην EuroLeague, με πολλά παράπονα για διετησία από τις ελληνικές ομάδες. Τόσο ο Ολυμπιακός αλλά και ο Παναθηναϊκός είναι στο καναβάτσο πλέον. Χάνουν 2-1 στη σειρά. Η ομάδα που προκρίθηκε είναι ήδη η Real Madrid. Χθες κέρδισε και η Φέρνε, το έκανε 2-1. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Μπάσκετ εσύ δεν βλέπεις καθόλου, έτσι? Ούτε αν το βλέπω δεν θέλω. Είναι εξαιρετικά τα παιχνίδια. Είναι καταπληκτικά τα παιχνίδια. Με λεπτές ισορροπίες. Το λέω στο κοινό. Ναι, είναι στον πόντο συνέχεια τα καλάθια. Μία φάση, μία απόφαση. Διτή, έχουν γίνει φασαρίες. Βόλεϊ βλέπω. Βόλεϊ βλέπω. Εντυπωσιακά αθλήματα. Μπορώ να δω ράγκμπι αμερικάνικο να πέφτει ξύλο. Μπάσκετ δεν θες. Δεν μ' αρέσει. Έχει κάτι στραβά από εκεί την εφηβεία του Γκάλι του Γιαννάκη εκεί ποδόσφαιρο που σε... το κατάπιο το ποδόσφαιρο. Τότε η καθοσπρεπική είδατε. Εμένα δεν μ' αρέσει γενικά η μόδα. Είμαι κατά της μόδας. Ναι. Ό,τι έχει να κάνει με μόδα. Ναι. Είμαι αντίθετος. Είσαι αντίθετος. Από τότε δηλαδή το πήρε στραβά. Το πήρα στραβά. Δεν μ' αρέσει η μόδα. Okay. Όταν βλέπω να ακολουθεί ένας λαός τη μόδα. Όλοι! Όταν είμαστε πιτσιρικάδες, δεν φορούσαμε όλοι εκείνα τα φλάτα, τα πορτοκάλια, δεν φορούσαμε κάτι φέρμα. Εγώ φορούσα κάτι του αλέφαντου κοντομάνι. Φορούσα το αλέφαντο, εντάξει. Δεν έχω, εγώ δεν πάμε τίποτα. Φλάιντερς. Τα πορτοκαλία από μέσα στο γήπεδο τα παίρναμε και τα γυρίζαμε ανάποδα. Ναι. Εντάξει, λοιπόν. Μηνυματάκια πάμε Facebook Μετρόπολης. Στο Instagram επίσης έχουμε ανεβάσει story για να μπορείτε να μας βλέπετε και εκεί. Καλή ανάσταση, ραπ, καλή ανάσταση. Και σε σένα λέει εδώ το φιλάρα. Δεν πιστεύω σε αναστάσεις ούτε σε θανάτους, φίλε. Μην με μπλέξεις εμένα με ευχές σε θανάτους τέτοια. Πώς δεν πιστεύεις, αφού όλοι πεθαίνουμε. Ναι, σε αναστάσεις δεν πιστεύω. Αυτό, ναι. Άστα, αυτά τώρα είναι παραμύθια για μένα. Καλημέρα. Ό,τι και να μου πει σήμερα δεν πρόκειται να ανεβάσει στροφές ούτε 20%. Λέει, και ένα λεπτό μετά γίνεται χαμός. Αφού με έτσι γκλίζει, ρε παιδιά, θέλει. Τώρα αφού του είπα κιόλα. Σήμερα λέω θέλω να το πάμε χαλαρά. Μου λέει κάτσα, δεις, σε κάνω μέσα. Εκπομπή, άμα έκανα χαλαρά. Ναι. Εγώ τη σήμερα δεν νομίζω με τρούνε. Στη ζωή μου δεν με νοιάζει, ρε, εμένα η ακροματικότητα. Εμένα με νοιάζει όταν κάνω εκπομπή, δεν θέλω χαλαρά. Τι ό,τι και να κάνω. Ναι. Ό,τι και να κάνω στη ζωή μου δεν μου αρέσει να είμαι χαλαρά. Τι τεστοστερόνι έχει, βρε, απερίγραπτε. Επειδή δεν έχει μια μαλλιά, νομίζω δεν έχει τεστοστερόνι, λέει. Τι άλλο θα ακούσουμε. Φίλε, εμεί μαγειρόμαστε. Μπράβο. Πάμε, κάνουμε καταγραφές. Δεν είμαστε έτσι, Μίτσο. Και άμα πέσει καμιά φορά η τεστοστερόνη μετά τα 60 μας, θα πάμε στο φαρμακείο, μας πετάξουν μια ένεση γραμμάρια να την ανεβάσουν. Αλλά! Το έχουν κάνει πολλοί 40 φεύγα. Ναι. Δεν μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα. Κοίτα, Νίκο, για να παίζουν. Για παίζουν. Εγώ τώρα πάω γυμναστήριο, έτσι. Πας, ναι. Είμαι πιο μεγάλος εκεί. Είσαι πιο μεγάλος, σωστά. Δεν έχει, είναι από 40 και κάτω. Σε βλέπει η Τζενουά. Λέει και σκύλι του πολέμου, υδρώνει, ξανακάνει. Μπαίνω στο διάδρομο χιλιόμετρα. Ναι. Μετά τραβάω στα κιλά. Στα κιλά δεν μπορεί να σχηματίσει μη στα 55-56. Όχι, 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 δεν μπορεί. Είναι... Να διατηρήσει μπορεί. Δεν μπορεί να φτιάξει μη. Ναι. Το έλεγα χθε με τον Τζόλα που είναι 61. Ναι. Παλιό παίκτη του Άρη εκεί στα γήπεδα. Μου λέει ό,τι και να κάνει μη σε λακαμά. Λέει δεν. Καλά σε. Πρόσεχε τώρα. Και ούτε να υπερβάλλει. Αν πάρει τα αυτά που παίρνουν τα. Φάρμακα ζητά, θα φουσκώσει. Εάν είναι να φουσκώσω και να πάθω καρκίνο στον προστάτη ή να κλείσει καμία αρτηρία, χίλιες φορές να μην φουσκώσει. Εννοείται, ρε φίλε. Έχουμε ανάγκη να φουσκώσουμε τώρα στα 48 με εγώ και στα 56 εσύ. Αλλά αν είσαι μάχημος. Ναι. Πες ότι μεγαλώνεις και γουστάρεις σεξ και τέτοια. Ναι.
Και βλέπεις ότι μετά τα. Σου κάνει γυμναστικούλα. Άκου τώρα, μετά τα 60-60 φεύγα, δεν έχεις τις ορμές που έχεις τα 30-35. Είναι αδιανόητο να έχεις. Φυσικά, εννοείται. Ρε, οπότε το συμπλήρωμα που θα πάρεις, ναι, θα πας να κάνεις στο φαρμακείο τέστο. Τέστο. 100%. Δεν το έχω κάνει. Δεν το έχω κάνει ακόμα. Όλα τα ξέρω. Αν δω τα σκούρα. Θα πας το χτυπήσεις ναι, το τέστο. Ναι, άμα δω τα σκούρα θα πάω. Τέστο. Ναι, ναι. Εντάξει. Okay. 11 εκατομμύρια επιταγή έδωσε ο Ιβάρ για τα χρέη. Επιταγή που δεν έχει πραχθεί. Λέει τώρα ο Καρόκι. Δεν άξιζε Καρόκι. Εγώ άλλο είχα. Καρόκι τώρα. Εγώ ρώτησα πόσα εκατομμύρια αγόρασε τον Πάο Κασαβίδη για να τον πάρει. Και τον αγόρασε λέει 11 εκατομμύρια. Πολύ λίγα είναι. Αυτό λέω. Τα έξοδα τα είχε και χρέη προς τρίτους σε ιδιωτικό επίπεδο, όχι σε δημόσιο. Πάρα πολλά χρωστούσε παίχτες. Ο ΠΑΟΚ ένα διάστημα, εμείς διαβάζαμε, δόθηκαν, ξέρω εγώ, ένα 200 εκεί, ένα εκεί. Εγώ θεωρώ ότι ήταν. Κάτι τριαντάρι όλα μαζί. Στάνταρ ένα τριαντάρι. Αλλά τον ΠΑΟΚ τον πέτυχε στα χειρότερά του τον παρέλαβε, έτσι. Σε καλή εποχή. Κάναμε έρανο. Σε καλή εποχή τον. Με τα διαρκές του Ζαγοράκη για να βγάλουμε τη χρονιά. Γιατί όταν ήρθε την πρώτη φορά, ναι, εδώ η Μέτρος προέλεγε ότι ήρθε αυτός ο Ρώσος να μας φάει το γήπεδο. Καλά, επειδή είχαν έρθει. Κυρίες και κύριοι, έτσι έγραφε. Έγραφε, κυρίες και λοιπόν. Επειδή είχαν έρθει εδώ χιλιδιό περίεργοι, έτσι. Και μετά φυσά και το γιαούρτι. Ήρθε να μας φάει το γήπεδο, λέγατε. Φυσά και το χιλόμετρο. Θα ξαναπούμε, ήταν καλός. Ο καλύτερος όλων. Ναι, δεν υπήρχε. Είναι ο άνθρωπος που άλλαξε την ρουτίνα. Όλο το μυστικό είναι. Εμείς να συντηρώ, να σου πω κάτι. Ναι. Έχουμε μεγαλώσει με Πάοκ με Βουλινό. Έχουμε μεγαλώσει με τη θύρα 4 να μαζεύει λεφτά για να κατέβει το λεωφορείο κάτω στον Ατρόμητο. Φίλε, έτσι έχουμε μεγαλώσει. Αξιότιμη. Εγώ. Κατάλαβε. Γι' αυτό κάποιοι εδώ νεοπαοξίδε του λένε παιδιά. Εγώ στα σπορ δεν σα αρέσει η πορεία του Πάοκ. Άκουδο, ναι. Εγώ θα πω. Δεν μπορώ να μιλήσω για το Σαββίδα από κουβέντα. Είναι ευεργέτη. Φυσικά είναι ευεργέτη. Εγώ στα σπορ του Βορρά και στο Μετρόπολη. Αυτά τα χρόνια που είμαι, έχω φάει bullying από διευθυντές και συναδέλφους. Ναι. Γιατί πείραξα το Βουλινό και το Γούμενο. Όταν λοιπόν ο δημοσιογράφος, διευθυντής, ό,τι είναι, σου λέει, ρε μην πειράζεις το Βουλινό, μην πειράζεις τον. Εγώ εδώ έφαγα bullying στο Μετρόπολης. Γιατί. Όχι για Βουλινό, ο Βουλινός ήταν πιο παλιά. Ναι, στο Μετρόπολης. Γιατί πείραξα, λέει, το Γούμενο. Και λιποθύμαγε, λέει, η γυναίκα του Γούμενου που άκουγε Μετρόπολης. Και άκου εδώ, τώρα τι με είπανε. Για τον πρώην διεύθυνση. Δεν ξέρω, λες, άκου εδώ τώρα τι με είπανε. Μου λένε, κοίταξε να δεις. Είναι ο κύριος Γούμενος, ένας εξαίρετος άνθρωπος. Δεν είπα, ποιος λέει ο Γούμενος. Αυτός λέει, είναι φίλος του Βενιζέλου. Είναι. Άρα το Πασόκ έχει πάρει τον ΠΑΟΚ. Ναι. Σας αρέσει, λέω αυτό. Λέει, μα μου και τα λοιπά. Ωραία. Άκου τώρα εδώ. Λέω, δεν με αφήνουν στο Μετρόπολης να πω για τον Γούμενο. Αυτά τώρα μιλάμε, παιδιά, και να ξέρετε, εκεί γύρω στο 2003. Τότε. Μπράβο, να ξέρει και ο κόσμος. Γιατί για Βουλινό ήταν πολύ πριν. Άκουρε τώρα. Πάω στο ΑΡΤ, το οποίο ήταν πανελλήνιες εμβέλειας. Τότε. Ήταν πολύ δυνατό τότε. Ναι. Τώρα δεν είναι. Δεν είναι τώρα. Όχι. Γιατί τότε ήταν πανελλήνιες, τώρα είναι τοπικό, Αθήνα μου. Τώρα όμως υπάρχει και η διαδικασία του Ιντερ. Μπορεί να σε βλέπει και τώρα. Κάσε, μιλάμε για κεραία. Ναι. Να το αλλάξω τα φώτα, λέω στο. Δεν σα άφησαν ότι εκεί. Περίμενε, εκεί δεν του έπαιρνε. Μπαμπούμ. Πλακώνομαι εκεί τον Γούμενο, λέω χρωστάω πάω, λέω σουβλάκια σου τζουκάκια τα λεφτά, όλα τα είπα να πούμε. Καλά, εσύ δεν. Πήρα τον Καρατζαφέρη, τον Γιώργο από εδώ. Ναι. Από το Μπάο Κίτα και τα λοιπά. Του στέλνει ένα διαολοσίδι. Καθίστε καλά, είναι του λέει, κολόπεδα. Έτσι του είπα. Ο Καρατζαφέρη. Ο Γιώργο. Ναι, ο σχορεμένο. Όχι, ζήρε. Α, ζει ακόμα. Ζήρε. Μπορεί να μα τάψει, δεν ξέρει. Ναι. Μπορεί να μα πατήσει τα μάξι. Δεν ξέρει, ποιο θα φύγει πρώτα. Να, ο πρόεδρος. Για τον πρόεδρο, για τον πρόεδρο λες. Εντάξει, okay, ναι. Αυτό το γούσταρα που μου έκανε και τον Καλαφάτη, ο Καλαφάτης ο υπουργός είναι εξαίρετο παιδί. Άρα, επειδή την κουβέντα πάλι την πήγες αλλού για αλλού. Κάτσε, ρε, την πήγες αλλού. Εμείς λέμε Άλαμος τώρα. Ναι. Ξεκινήσαμε για τα για το όταν σαμίδι, λοιπόν, ναι, εγώ έχω φάει bullying στα μέσα που έχω δουλέψει για το Βουλινό και για τον Γούμενο. Τι να πω εγώ τώρα για τον Σαββίδη. Αυτό λέω. Τώρα καταλήγουμε στα ίδια. Τι να πω. Ναι, ο οποίος ότι πήρες. Δεν έκανε, δεν πλήρωσε. Ότι δεν έφερε παίκτη. Ότι δεν πήρε την ΕΠΟ. Ότι δεν έχει διαιτητές. Ότι δεν έχει. Τι να πω δεν δηλαδή. Δεν πήρε τρόπαια. Τι να τον πω θα δηλαδή. Να του τυχωθώ, ναι, τυχωθώ για ποιο λόγο. Δεν να του τυχωθώ στην μπάλα πάνω. Άμα χάσει η ομάδα του ή αυτό και τα μνέ. Να του τυχωθώ σαν επιχειρηματία για ποιο λόγο. Τι. Ακόμα όταν έχω ζήσει. Με την μπάλα πάνω, όταν ζήσαμε τον Πατατούδη. Πώ το λένε το σίδερο που είναι. Πώ το λένε το σίδερο που είναι δεξί, ρε κάτω στην παραλία. Δεξί. Τι θέλετε ρε παιδιά, μιλάτε και οι δύο. Έχω και τον άλλο από μέσα. Οι Μακεδόνε. Οι Μακεδόνε. Άκουρε. Α, έβαζε χέρι ο Καρατζαφέρης, λέει. Ναι, ήταν. Μακεδόνες. Οι Μακεδόνες. Ναι. Δούλευα στο ράδιο Οδύσσια.
Χθες είδα το γιο του ιδιοκτήτη, του Κρητικόπουλου. Πέθανε από ηλεκτροπληξία ο άνθρωπος. Εξαίρετο παιδί. Πώς πέθανε, πώς τα κατάφερε. Αγωμάρι, ένα σπεδαλά. Στείλ το ανδρό, ένα σπεδαλά. Γι' αυτό βάζουν άλλο να βάζει. Άστο τη λάμπα. Ψηλούς αλλάζουν λάμπα. Ήρθαν, τα σπάσανε. Τα σπάσανε οι Μακεδόνες. Τα σπάσανε. Άρα που καταλήγουμε. Κάτσε, μην με διακόψεις. Ε, πάλι τα έχεις πει όμως. Όχι, θα τα ξαναπώ. Άλλο τα πεις. Τα έχουμε πει 50.000 φορές. Οι Μακεδόνες. Μακεδόνες, ξέρω, ναι, τα ξέρουμε. Διώξτε το λαπτόπουλο, αλλιώς το καίμε. Πήραξα τον πατατούδι. Άρα λοιπόν. Δεν με παίρνει τώρα να πειράξω το Σαββίδι, γιατί σε έχει πρώτο, δεύτερο. Δεν ξέρω που κάνει κριτική και το Σαββίδι, πάντω. Ναι. Τιμιότατη. Εντάξει, λέω ότι τράβηξα εδώ πέρα, γενικά στη ζωή μου. Στο κομμάτι κριτική, μια χαρά τα ακούει ο Σαββίδι. Και όταν μα βγει και αυτό είπε. Τουλάχιστον λέτε μόνο αλήθειες. Αυτό με ενδιαφέρει. Παίρνουμε τώρα κάτι αριανόφλωρη, ναι. Στην Μπουγάτσα, στην Τρούλινγκ κτλ. Γιατί του λε εσύ. Άξε μέρα να μιλήσω, μέρα που είναι τώρα. Κάτι αριανόφλωρη που ερχόταν στο στρατηγάκι, όχι οι σουμπεράδε τώρα που είναι πιο εντάξει. Οι άλλοι. Οι άγροι. Οι γουρουνάδες. Οι άγροι, ναι. Οι εξουσιαστές. Ναι. 300 άτομα στη δουλειά μου. Πού να με βρει Μπουγάτσα κοντοπιθαμή. Που μου πήγες. Γιατί τον τρως τον άνθρωπο. Που μου πήγες στη σουίτα να κολοτριφτείς με τον, Γκαρυπίδη. Λίγο να πας από εκεί. Ποντικέ να πούμε. Που άγγιο σαουρίδι και κατουριώσουν πάνω σου. Μια έχετε μούτρα να μιλάτε για αυτό που λένε παιδάκια να πούμε. Ξεφώνησαν τώρα γι' αυτό. Τι να με ξεφωνείς, βρε Ποντικέ. Όχι, Ποντικό το λες τον άνθρωπο. Κοντογουρουνομούρι. Τι να με πεις. Τι σε έπιασε τώρα σήμερα. Ποντικέ. Γιατί κάτι πήγε στη σουίτα, ναι. Και τριβώσουνα. Έγινε διοικητικό. Τριβώσουνα. Ναι. Τριβώσουνα. Ναι. Όχι, μου στη διπλανή λέει. Και κοιτούσε μη σε δύο πρόεδρο, σε φωνάξει στη σουίτα. Τριβώσουνα, ποντικέ. Τι έγινε τώρα, θα μας πεις όμως, κάτι έχει γίνει τώρα για να ανοίξει τον ασκό του αιώλου. Εγώ κάτι, λέω, δεν μπορώ να τα παρακολουθήσω. Εγώ δεν πήγα εκεί, λέει, πήγα στην διπλάνη. Άστερα το παραμύθι. Και εγώ λέω ότι θέλω. Καλά, και αυτός μπορεί να απαντήσει ό,τι θέλει. Εντάξει, δημοκρατία. Εντάξει. Okay. Λοιπόν, κατάλαβες τώρα. Φάγαμε μπούλινγκ για το Βουλινό. Φάγαμε μπούλινγκ για το Βγούμενο τώρα. Και θα μας πείτε τώρα τι θα πούμε. Θα μας πει ο Μάκης τώρα. Καλημέρα, Μακηρέ, τι τον είπε στον άλλον. Συγχαρητήρια έμαθα τον είπε. Μπορεί να τον είπε με η φάκη που άλλο να παρεξηγήθηκε. Αυτό έμαθα. Congratulations. Congratulations. Ετέ, αυτά δεν τα. Μπορεί να νόμιζε κάποιο ότι τον έβρισε. Μπορεί. Και να το θεώρησε ειρωνικό. Αυτό μου είπε ο άνθρωπο που ήταν δίπλα. Λε χαρτί του. Εδώ ο Μουράτη έδωσε χρωθιά το Ρωσίδι. Μπορεί αυτό να το θεώρησε ειρωνικό. Αλλά τι του λέει, έχασα. Και του είπε τη λέξη εντούτη. Εντούτη. Εντούτη, ρε, μου λέει, εμένα είπε εντούτη. Πάρ την πουνιά. Λοιπόν, πάμε. Απλά να πούμε στου φίλου παοξίδε που βγάζουν γλώσσα και τι ομάδα σέρνεται κανεράνι, μην ξεχνάμε ότι αυτή την ομάδα κάποιε φορέ για να κατέβουν να παίξουμε στην Αθήνα με τον Ατρόμητο πλήρωνε η θύρα 4, τα λευγορία. Για να κατέβουμε. Έτσι. Για να αντιλαμβάνονται κάποιοι πού έχει φτάσει ο ΠΑΟΚ. Και πώ λειτουργεί τώρα με τον Σαββίδι. Δεν τα ξέρουν αυτά. Είναι νεόκοποι. Είναι 20, είναι 25, είναι 27, είναι 30. Δεν τα ξέρουν αυτά. Να φωνάξουν τον Κραδά, θα πει. Και τον Μπούζα να φωνάξουμε εδώ. Εγώ λέω άλλα θέματα. Άλλα φτιάξει, λέει το βιβλίο. Που ο ΠΑΟΚ τερμάτισε πέμπτος και πανηγυρίζαμε σαν λολίτες. Και με διαιτησία πέμπτος. Μπράβο. Για σαν λολίτες πανηγυρίζαμε. Για να βγάλετε έξω τη Λάρισα. Θα βγούμε UEFA. Ναι. Και τώρα κάνει πρωταθλητισμό. Φτάσαμε δύο αγώνες και το τέλος και λέμε επειδή έχασε ένα μάτς να τους διώξουμε όλους. Κατάλαβε. Μην το παίζει και εσύ τώρα. Εγώ δεν παίζω τίποτα. Εγώ καταγράφω δεδομένα πάντοτε. Εντάξει, αυτά τα δεδομένα. Θα κάνει κριτική με αυτά τα δεδομένα. Με επιχειρήματα. Εντάξει. Και δεδομένα. Ναι, τα επιχειρήματα. Τι, επιχειρήματα έχω. Δεν μιλάω, δεν λέω λόγια του αέρα. Εντάξει. Λοιπόν. Σου πειράξαν τώρα το. Ποιον. Τη Ρουμανόγρια. Κανένα δεν με πειράζουν. Κανένα δεν με πειράζουν. Λέω πάντοτε δεδομένα. Πάμε. Τι πάμε. Δεν την έχει την ομάδα κούκλα. Δεν έχει καλά τα πολιτικά. Δεν παίζει καλά η ομάδα. Σπάτουλα θα κάνουμε. Πάμε. Τι σπάτουλα. Άμα καταγράψει δεδομένα, είναι σπάτουλα. Μόνο να κράζει, δηλαδή πρέπει. Αυτό. Αυτό. Δηλαδή, άμα λες και τα δεδομένα πώς είναι, είναι σπάτουλα. Φτάνει, ρε. Λοιπόν, καλημέρα χθες. Χθες. Το 1-0 της Dortmund αδικεί το θέαμα που είδαμε. Ναι, παιδιά, χθες. Καταρχάς δεν το είδες ο μάτσες. Γι' αυτό δεν το άνοιξα πολύ και πιάσαμε το γούμενο και πατατούδες. Χθες το 1-0 είναι όχι πλασματικό. Έχουν διπλά δοκάρια Paris Saint-Germain με Παπέ, τέταρτη ευκαιρία η Dortmund, rebound, χαμός γίνεται ρε παιδί μου και το μάτς λήγει μόνο 1-0. Δεν πάει καμιά Bayern Dortmund τελικό. Θα έχουμε επανάληψη του τελικού του Champions League να γίνω λίγο Σαμίτρας, αν δεν κάνω λάθος, του 12. Μου φάγατε το Σαμίτρα, ε. Όχι, δεν του φάγαμε, έκανε την πρακτική του το παλικαράκι, τρως κάποιον όταν είναι κάπου και έρχεσαι και του παίρνεις τη θέση. Πάρτε στους Fighters. Δεν ξέρει τι θα κάνω. Πάρτο. Δεν ξέρει τι θα κάνουμε. Χωρίς τον Αυτόπουλο δεν μπορεί να κουρτιστεί. Πρέπει να πάρει και τον Αυτόπουλο εκεί. Α, σε πάρω. Με είπε η Νόρα Βαλσάμι, είσαι σκηνοθέτη και δεν το ξέρει. Α, σε πάρω και στο καφένιο. Θα γκρινιάζει ο άλλο ο καμεραμάν. Δώστε λεφτά, εσύ. Ναι. Είσαι ξαγοράσιμο. Πόσα δίνει. Πόσα δίνει, τόσα θε. Δεν έχει λεφτά. Σαλαδάδικα πουλάνε αυτό που θε. Δεν έχει πώ το λένε. Εσύ κανονικά τώρα πρέπει να παίζει παντού μπάλο που θέλει. Δεν πρέπει να εγκλωβίζει ένα. Και στο πολιτικό κομμάτι. Όπα.
Πρέπει να πει: δεν έχει όρια, δεν έχει σύνορα, δεν έχει κανάλια. Δεν έχει κάπου. Πρέπει να είσαι παντού. Πρέπει να είσαι πασπαρτού. Όπου είμαι ελεύθερο άνθρωπο. Αυτό σου λέω ότι κάνω. Δηλαδή σε φωνάζει να πάω εκεί, πάω εκεί. Κάνω αυτό, κάνω αυτό. Δεν πρέπει να είσαι μονόπρωτο. Ναι, κατάλαβε. Ναι, ναι. Εσύ ειδικά. Ναι. Λοιπόν. Γι' αυτό την άλλη εβδομάδα. Όχι, την άλλη εβδομάδα θα έχουμε κλάματα. Την άλλη εβδομάδα. Θα είμαι κι εγώ στο φιλικό στη Γερμανία. Ελπίζω να σα δω και να σα γνωρίσω. Θα έρθει, παιδιά, εδώ τώρα. Θα έρθει, τελικά έγινε. Βρήκα την άκρη. Έγινε το φλικ φλακ. Πες τι έγινε. Πες αν έχει τα κάτω τι έγινε. Πες. Δεν από ποσό, δεν από τι παίρνω δεν, μαζί δεν μου. Δεν πήρε ποσό. Κάποιο έρχεται μαζί σου. Δεν ξέρει τι πήρε. Εγώ δεν ξέρω. Εσύ τώρα. Αφού είναι ο πρώτο που το έβαλε. Είσαι. Πες τι έγινε αφού τα λες όλα. Πες γιατί έρχεσαι. Τα πεις. Θες να σου πω ότι πήρα ποσό και μου μην το λες πουθενά. Όχι, δεν έγινε αυτό γιατί το ξέρω 100%. Άντε, για να μην σε, τσιγκλίσω άλλο. Όχι, να πούμε. Μα το δεν μη γίνεται, σε τσιγκλίσω άλλο. Πες τι έγινε. Θες να πεις. Και δεν μου λες. Καλά, και να μην πεις θα το δουν. Συγγνώμη, δεν μου λες. Τι. Τι τώρα, είναι, τώρα έχει πιαστεί το πρόβλημα. Είναι δηλαδή τόσο φτωχό το αφεντικό που θα δώσει μια 500-300 ευρώ χαρτζηλίκτορα αυτό. Για μένα θα ζητάει και ο Μπούζος μετά. Και αυτό είπε, μιλάει τίποτα. Και ο Κουλιανός, θα ζητάει και ο, ο άλλος που θα δηλαδή, μαζί είναι. Δηλαδή εσύ τώρα μα πάρω, εγώ ναι. Θα πεις και εγώ θέλω. Όχι, εγώ δεν πρόκειται να το κάνω. Εγώ γιατί κάνω εσύ, άλλο. Κουφάλα να πούμε. Εσύ εγώ γουστάρω με όλη τη φάση. Πες τι έγινε, θα πεις. Τι πήρες, τι κέρδισες από όλη αυτή τη διαδικασία. Παίρνω και τη γυναίκα μου. Α, μπράβο. Έλα. Πες. Παίρνω τη γυναίκα μου. Ήρθε ο Βαγιανός. Παίρνω τη γυναίκα μου. Δηλαδή πάλι. Πάπαλα τα μπουρνουζάδικα. Αυτό θέλω να σου δεν πω. Δεν πληρώνω για να κάνω σεξ, Κυριανέ. Εγώ μπορεί να πάω στο γαλακτοπολείο τώρα και να πάω με την γυναίκα μου. Πάλι πάπαλα, παιδιά, πρόλογος. Άστα. Πρόλογος τεστοστερόνες. Άσε που θα σε βάλω και κατάσκοπο. Τώρα δεν πάω να πα κι εσύ. Τι δέω, τι εγώ, πότε πήγαρε εσύ. Πλάκαμε με. Σε κάθε ταξίδι θες να πας. Καταρχάς δεν έχει. Γελάει η Τάνια, τι νομίζετε, θα το έβγαζε από το στοματάκι. Όλα τα είπε, λέει η Τάνια, εκτός από ένα. Μου τώρα τη βρίσκω έξω. Θα δεν άφησε τίποτα, λέει. Τα είπε όλα. Ό,τι συμβαίνει στο. Λέω μόνο ένα πράγμα δεν είπε, αλλά θα το βγάλω, λέω, αυτό το ημίωρο. Έτσι. Άρα πήρε τον πόνου τη συμμετοχή τη γυναίκα σου. Στο ταξίδι. Εσεί τι γυναίκε σα τι βαρεθήκατε, δεν θέλετε να τι πάρετε. Εγώ ακόμα δεν τη βαρέθηκα. Εμένα δεν θέλει. Εμένα δεν θέλει. Τι είναι, δηλαδή. Εσένα είναι δεύτερη. Εσένα είναι δεύτερη, καλά σου λέει. Ναι. Εσύ είσαι φρεσκαδούρα. Ναι. Γιατί δεν έπαιρνε και την πρώτη. Γιατί έκανε ταξίδι. Έκανε ταξίδια τότε. Καλά, μα έκανε, θα την έπαιρνε. Πεταματού με είχατε. Έλαβε να σε πεταματού. Χαμηλόμιστο με είχατε εδώ. Σε είχαμε. Ο Ιωαννίδη και ο Κούση παραπάνω παίρνανε. Και η αλήθεια είναι ότι. Επειδή ήταν κολλητή του κυρίε και κύριοι. Του κυρίε και κύριοι. Κάτσε. Αλλά η αλήθεια είναι τότε που πάλι τότε διοργάνωνα τα ταξίδια. Θυμάσαι που φεύγαμε. Δεν είχαμε και σχέση τότε. Τόσο... Πώ, αφού μετά γίναμε κουμπαράκι μετά από δύο χρόνια. Αλλά εσύ ίσω άλλα. Τι λάδι έβαλε, ρε. Έβαλα λάδι τρελό. Έβαλα λάδι. Θα είναι τζαμπουκαλού. Δεν θα μασάει καθόλου. Ελλάδε με έχει βάλει. Δεν πειράζει. Αυτό το λάδι έπρεπε να βάλω για να είναι σπίρτο αναμένο. Να μην μασάει πουθενά. Να βρεθεί σε στενό στο Brooklyn έτσι και να τα βάλει ακόμα και με του μαύρου. Θα βρει τον τρόπο. Θεότρελ είναι. Έτσι θέλει. Έτσι πρέπει να είναι. Για να μπορεί να ανταπεξέλθει αυτή την κοινωνία. Ξέρω. Πρέπει να είσαι να βγάζει αυτό το πράγμα. Ξέρω εγώ. Το enemy spirit. Ξέρω εγώ. Ξέρω εγώ. Λοιπόν, θα πει Γιώργο πάνω, θα δούμε να πούμε να. Με κόλλησε ένα, λέει, τον έριξε μια χιλόπιτα γιατί ήταν κοντό. Λέω, μην το πει. Που ήταν κοντό, κοντό είναι και ο νονός. Και ο παπά δεν είναι ψηλό. Ναι, ναι έχει δίκιο. Και εσύ δεν είσαι ψηλή, πε. Και εσύ κοντίζει. Ναι, αυτό λέω, ναι. Ναι γιατί το. Πειράζει, που λέει, αλλά είναι γυναίκα. Είναι γυναίκα, σωστά. Λοιπόν, θα είμαστε, να το πούμε λίγο τώρα, μια που το βγάλαμε προ τα έξω. Γιατί ξέρει, μου στέλνα μηνύματα. Τι έγινε, θα άσε αυτά, θέλουμε τα κουτσομπολιά. Το ξενοδοχείο έχει γυμναστήριο να κάνω προπόνηση. Στάνταρ θα έχει. Θα έχει. Στάνταρ θα σε πεντάστερο, θα μα πέσει καμιά τρόγλη, θα μα πάτε. Αυτά τα ξέρει, τα ξέρει ο Βαγιανός. Όπου χθε μαζί ήταν εκεί δωμάτια, ορίζει. Ο Βαγιανός μου στράβωσε τα μούτρα, με έβγαλε από τον προϋπολογισμό. Αυτό με είπε και εμένα. Έλα ρε μπαγλαμά του, λέω τώρα. Και κάποια στιγμή μου λέει πώ θα τα βάλω τα δωμάτια. Λέω δεν ξέρω πώ θα τα βάλει τα δωμάτια. Πόσα θα τα χωρίσουμε τώρα γιατί μα πρόσεχε να κοιμηθούμε μαζί. Λέω δε, τώρα δεν γίνεται, θα δούμε τώρα πώς θα το κάνω. Θέλω μονόκλινο, εγώ θέλω τώρα. Αυτό εσύ... το είπα. Θέλω μονόκλινο, αυτό το είπα. Ξέρει γιατί θέλει μονόκλινο. Τι θα μετά κάνω. Τον μπουρδούσε, πάρει την κόμμανα στο δωμάτιο. Ρε τα ακούω. Ευτυχώς η κουμπάρα ξέρει και θα τα παίρνει σοβαρά. Αλλιώς θα είχαμε κάνει 10 διαζύγια. Λοιπόν, καλημέρες Κόσοβο. Να πούμε πάντως ότι θα ανέβουμε εκείνο το τριμεράκι. Θα κάνουμε εκπομπές εκεί μαζί με Γιώργο Μπούζο, μαζί με Κωστή Ραπτόπουλο, με τον υποφαινόμενο εδώ πέρα. Θα κάνουμε ένα εξάωρο ραδιοφωνικών εκπομπών εκεί στο Ντίσεντοφ. Θα πάμε να δούμε και την Εθνική, θα κάνουμε και το παρτάκι να σας δούμε όλους μαζί. Θα ενημερωθείτε μετά το Πάσχα για λεπτομέρειες, τι και πώς, πότε θα γίνει, πού θα γίνει, πώς θα γίνει, για να κάνουμε το παρτάκι για όλα τα παιδιά εκεί πάνω στη Γερμανία. Το οποίο προσωπικά εγώ το θεωρούσα υποχρέωση, έτσι, και νομίζω ότι το κατάλαβε και η διοίκηση ότι έπρεπε να το κάνουμε. Τώρα,
Πριν πάμε στην Μαρίνα μας που είναι έτοιμη για το πολιτικό δελτίο ειδήσεων, να σας πούμε κάτι που σίγουρα σας ενδιαφέρει. Αν έχετε εταιρεία και θέλετε για το προσωπικό σας φόρμες εργασίες, μπουφάν, παντελόνια ή παπούτσια που να προσφέρουν ασφάλεια, άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή κατά την πολύωρη εργασία, τότε χρειάζεστε την Stop. Αν είσαι ιδιοκτήτης εστιατορίου, κέντρο αισθητικής, κομμωτηρίου και θέλετε το προσωπικό σας να είναι ντυμένο με κομψά, με καλοραμένα ρούχα και υψηλής ποιότητας λογοτύπηση, για ό,τι στολή εργασίας και αν ψάχνετε στη Stop, πρέπει να πάτε με 45 χρόνια εμπειρία στο χώρο και πάνω από 7.000 κωδικούς προϊόντων, σίγουρα θα βρείτε αυτό που ζητάτε. Stop Εθνικής Αντιστάσεως 114 Καλαμαριά ή στο www.stop.gr. Με πολύ σουσού και κουτσομπολιό την έχουμε βγάλει ως τώρα σήμερα, έτσι μεγάλη Πέμπτη. Θα επιστρέψουμε όμως να πάμε στο αγωνιστικό. Έχουμε τέσσερις ματσάρες σήμερα. Ρώμα Λεβερκούζεν, Μαρσέιγ, Αταλάντα, Φιωρεντίνα Μπρις και βεβαίως το μάτς που θα σχολιάσουμε. Πάμε να δούμε πώς κατεβαίνει ο Ολυμπιακός στο Villa Park. Ιστορικό παιχνίδι για τον Ολυμπιακό στα ημιτελικά του Conference League. Θα δούμε ενδεκάδες, τα σουσού του αγώνα. Πάρε όλα μαζί μέχρι και τις 10. Τώρα το Πάσχα ασφαλίζουμε το αυτοκίνητό μας συνεργό VAS από 135 ευρώ το έτος με πλήρη οδική βοήθεια και τη μοτοσυκλέτα μας από 60 ευρώ το έτος με πλήρη οδική βοήθεια. Καλέστε τώρα στο 2310-300-305 Viber 6972-099-224 ή μπορείτε να τους επισκεφτείτε στα γραφεία τους στην Βούλγαρη. 14 μετά τις 9, Μετρόπολης ακούτε, rap και cool. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις... Μέχρι και τις 10, φαντάσου λέει, ταξίδι να πήγαινε ο Ραπ με τον Κόκκινο και να του ανακοίνωνε ο Κόκκινος ότι θα φέρει μαζί τη γυναίκα. Ακόμα τα σχολιανά του θα ακούγανε. Γιατί γελάς, μωρή τον Αντέλο. Ο φίλος ο Μπίλης, ο Αριανός εδώ που μας έρθει. Άλλος. Καλημέρα στους κουμπάρους. Πλέον αντί για. Ναι, το δεν το διαβάζω. Γιατί δεν είναι το ίδιο, ρε φίλε. Επειδή εσύ είσαι Ραπτόπουλος και είσαι ο άλλος Κόκκινος, το κατάλαβα. Εγώ είμαι εξτρίμο που με ρωτήσω κι αν είμαι. Θα σε δώσω αντίστοιχο τι extreme είσαι. Θα πω, Τζένι, θα πάμε να κάνουμε κάτι extreme και γυρνάμε σε 5 ώρες. Τι extreme είσαι, εδώ να σε δω. Extreme είναι να έχεις τη γυναίκα σου μόλις έχει γεννήσει και να φύγεις. Ναι. Ναι, κοίταξε με. Είσαι άλλος άνθρωπος. Ναι. Όταν είσαι ρε φίλε με τη γυναίκα σου, δεν μπορείς να είσαι ραξίδια συμπεριφορά όπως θα βγεις τσακαλοπαρέα. Γιατί? Τι γιατί. Άμα είσαι φίλος. Τι γιατί, αν μπορεί να κάτσουν απέναντι δύο κοπέλες και να αρχίσει τα χαχαχούκα να κάνει να ράνεται. Για ρώτε, τι θα κάνεις εσύ. Φεύε. Άντε να σε δω, τι θα κάνεις. Λοιπόν, περίμενε, πάμε μερικά μηνύματα. Θα πας στα μπουρνουζάδικα εσύ. Εγώ δεν πάω ποτέ. Εσύ τώρα με τον γιατρό μας έχεις φτιάξει ότι δεν έχουμε αφήσει μπουρνουζάδικα για μπουρνουζάδικα. Μπουρνουζάδικα πηγαίνουμε πούτζου. Ισχύει αυτό. Ψέματα λες. Πούτζου, πριν το 2008-2009 τα δοκιμάσαμε όλα. Με τον γιατρό σε πιάγατε πάει, μου είχες πει. Με τον γιατρό δεν έχουμε κάνει ούτε ένα ταξίδι μαζί. Ούτε μισό δεν έχουμε κάνει. Δεν έχουμε βγει έξω από τη χαλάστρα μαζί. Τώρα χαλάσατε και τη συμφωνία. Δύσκολα τα πράγματα. Δεν χαλάσαμε τίποτα, εντάξει. Όχι, ίντρικε σε φίλου, μαρμίδε. Αυτά είναι τέτοια θέλω, λέει ο Δημήτρη. Δεν λέμε τι θα γίνει την άλλη εβδομάδα, γιατί εδώ απαγορεύεται να το πούμε. Ούτε μπάλα, ούτε τίποτα. Άσο να μιλάει για στρατηγάκι, γούμενο καγκάτσι να κλαίμε όλη μέρα. Να, εδώ τώρα σα διαβάζω όλα τα μηνύματα. Σαν σήμερα ο Γκούντι Άλεν πήρε το πρώτο πρωτάθλημα. Ποιο Γκούντι Άλεν. Δεν έχει τη φωτογραφία που μου στέλνει τώρα εδώ ο Χριστάρα. Έτσι. Ποιος το πήρε. Την φωτογραφία που πανηγυρίζει και από πίσω φαίνεται ένας που μοιάζει με τον Γκούντι Άλεν στην 4. Δεν το έχεις προσέξει. Ναι, ανάτος, ναι. Είναι ιστορική αυτή η φωτογραφία. Είναι ολόιδικος. Ο ένας αστυνόμος είναι ο παπάς της Γκουλιώνη. Ο ένας γκουλιώνει ναι. Και πίσω ακριβώς στο κάγκελο είναι ο Γκούντι Άλεν. Ναι, θα έχει πεθάνει αυτός τώρα. Στάνταρ θα έχει πεθάνει. Δεν κουτεύω, πεθάνουμε εμείς. Έλατε. Ο Οπτασίας, ο φιλαράκι μου Χρυσάζος μου το έστειλε. Έτσι, καλημέρα και σε αυτό να. Λοιπόν, χαρακτηριστικές μάπες έχετε εσείς οι παοξίδες. Ναι. Επίσης λέει πρώτη φορά βλέπω ότι διαβάζω μερικά μηνύματα από αυτά που στείλατε για να πάμε στον Ολυμπιακό με τη Βίλα. Επίσης λέει πρώτη φορά βλέπω ότι όλοι ασχολούνται για το τι προκάλεσε τον Αλμέδα αντί το ότι προκάλεσε ο Αλμέδα όλη την φασαρία. Δηλαδή είναι σαν να λες ότι ο Σαββίδης προκλήθηκε και μπήκε με το όπλο στο γήπεδο από τους Κομνίνιδες και τους τρομαγμένους σωστός. Σωστός. Δηλαδή στην ιστορία της Μπούκας Σαββίδη να σχολιάζουμε, να ψάχνουμε τι προκάλεσε τον Σαββίδη. Δεν έχεις μέλλον, Κουλιανέ. Ναι. Δεν έχεις μέλλον.
Εγώ είδα στο Open, ξέρεις ποιαν είδα. Ποιαν είδες? Τη Μαρούπα είδα. Τη Μαρούπα. Συνέντευξη τη Μαρούπα. Ναι. Κλείστε το έργο. Γιατί? Μην ασχολείστε με media. Αν έχουν media καλύτερα οι Αθηναίοι, είναι μάγκες και τα έχουν. Καλά, αφού όλα κάτω είναι ρε φίλε. Όταν εσύ στο Open βάζεις τη Μαρούπα, ναι, να μιλήσει, ξέρω εγώ. Που μας είχε βάλει, είδες η Μαρούπα, λάθος, αυτό γκολ του Open. Εγώ το λέω. Δηλαδή η γυναίκα η οποία έτρεχε εδώ πέρα να βάλει τον Πάοκ σόν και καλά με τα γίδια στην πλάτη, την έχουμε και συνέντευξη. Είχε δίκιο, δεν είχε δίκιο, δεν με νοιάζει. Πάοκ είχε δίκιο. Αποδειγμένο είχε δίκιο. Δεν ξέρω τι είχε δίκιο. Εγώ αλλά βάζει αυτό που υποκινούσε όλη την ιστορία και τον έλεγε. Και την συνέντευξη επί πολλή ώρα για το μάτι καμένου και ιστορίε για αρκούδα. Για άλλο θέμα βέβαια. Το μάτι την αρκούδα, όπω τη λένε. Τη Μαρούπα. Τη Μαρούπα. Πάντω το μήνυμα του φίλου είναι όλο το ζουμί. Όταν βλέπω τη Μαρούπα στο Open. Ναι, εντάξει, τι να σε κάνω, ρε Παοξύ. Εξετάζουμε τι προκάλεσε τον Αλμέιδα για να κάνει αυτή την κίνηση. Ναι. Άρα για τον Σαββίδη που μπήκε μέσα δεν εξετάσαμε ποτέ αν τον προκάλεσε ο Κομμίνης. Καλά τώρα. Τι καλά τώρα. Πλακωνόταν ο Λουτσέσκου στη Φιλαδέλφια και του μιλούσε κανένα στη ΣΑΕΚ. Πρώτο θέμα θα γίνει. Θα μα είχατε πει τον προκάλεσαν και η πρόκληση ήταν και εδώ ο Λουτσέσκου έκανε έτσι χειροκρότηση και το κάνα πρώτο θέμα. Στο Όπεν να κάνει τα πράγματα. Πρώτο θέμα το κάνει. Στο Όπεν είναι ένα μέσο. Εμεί δεν μα ενδιαφέρει καν το Όπεν. Είναι ένα απλό μέσο. Τι μα νοιάζει καν το Όπεν. Τρέχετε μέσα. Δεν έχουμε. Ο Άρης έχει μέσα. Ο δεν έχει. Ο Πάοκ έχει μέσα. Δεν έχει. Τελειώσαμε. Δεν έχει. Εμεί όμω εδώ καταγράφουμε ό,τι βλέπουμε. Τελειώσατε. Είμαστε το μεγαλύτερο μέσο στη Βόρεια Ελλάδα. Είμαστε οι πρώτοι που δεν θα ακούσει τώρα. Και καταγράφουμε τι έχουμε. Είναι τηλεόραση. Είναι πανελληνία. Δεν έχουν φυκέψει. Τηλεόραση έγινε το τρίτο μέσο. Εδώ έχει πάρει τηλεόραση. Ιντερνετ, ραδιόφωνο, τρίτο είναι τηλεόραση. Βρε Μέγκα Αντένα, παππούδε και γιαγιάδε μετά από τα 50-55 βλέπουν. Θα δουν του φάιτε και τον Απτόπουλο στην Ελλάδα. Μη κάνει μη δεν κάνει. Πέθανε η τηλεόραση και η τηλεόραση έγινε το τρίτο μέσο. Δεν το έχει πάρει πρέφα. Είναι το ίντερνετ, YouTube, είναι το ραδιόφωνο και τηλεόραση πάει τρίτο μέσο. Άρα ο Πάοκ τι είναι, έχει το δικό μας μόνο. Τι το δικό μας, εμείς δεν είμαστε τίποτα φίλε. Εδώ καταγράφουμε δεδομένα. Τίποτα, άρα ο Πάοκ δεν έχει δικό του. Δεν έχει. Τότε δεν έχει. Τι κάνουμε τώρα. Απλά εμείς καταγράφουμε δεδομένα. Δηλαδή έχουμε φαγωθεί τρεις μέρες από κάτω τι προκάλεσε τον Αλμέιδα. Το τι προκάλεσε τον Σαββίδη για να μπει μέσα το συζητήσαμε ποτέ. Στο Open. Στο Open, άσο. Open, άμα το είχαμε εμείς θα το δουλεύουμε αλλιώς. Ο Κολκόνης, ναι. Ο Κολκόνης έχει τη Μαρούπα. Ο Κολκόνης. Ποιο Κολκόνης. Αντί να έχει εσένα. Α, ο Κοκλώνης, ναι. Αντί να έχει εσένα τον Πετρωτό. Μα δεν θέλουμε να πάμε, πίστεψε με. Εγώ δεν μας πάω στάρω. Να σπάει ο Βασιλόπουλος με τον Νάνον. Μπράβο. Κάποιο παοξύρε τέλος πάντων, ας μην είσαι εσύ. Δεν θέλω να πας. Δεν θέλω. Μια χαρά είμαστε εδώ πέρα. Μια χαρά είμαστε εδώ πέρα. Λοιπόν, η ΑΕΚ έχει να δώσει ένα δύσκολο μάτς μέχρι το τέλος. Αυτό με τον Ολυμπιακό είναι ο Πάοκ. Εννοείται ρε Αργύρη ότι η ΑΕΚ είναι το ακλόνητο φαβόρι. Δηλαδή, άμα μου έλεγες ποσοστά αυτή τη στιγμή για το πρωτάθλημα, σου έλεγα η ΑΕΚ έχει 70%. 17 ο Πάοκ, 13 ο Ολυμπιακός. Σε μάτς που δεν ακούμπησε την μπάλα Παναθηναϊκός δεν του έδωσε δύο πέναλτι στη Νέα Φιλαδέλφεια. Τι ψάχνει. Ναι, ναι, ναι. Εδώ δεν προλαβαίνει την μπάλα ο Κουλιαράκης και δίνει φάουλ να πούμε. Τι ΑΕΚ. Σωστό. Στις κάρτες τις παίζει αλλιώς. Στην Τούμπα αν θες κιόλας. Σωστά. Εντάξει, η ΑΕΚ είναι δυνατή σε όλα. Η ΑΕΚ είναι δυνατή σε όλα. Και αγωνιστικά και έξω. Τα Μάρμπορο του φτάνουν μέχρι την Καβάλα. Ο καπνός. Ναι, την Καβάλα. Ρε Πουλιοτόπουλε, τα Μάρμπορο του. Τώρα δεν έχει πάρει χαμπάρι. Με την Καβάλα φτάνει ο καπνός να πούμε. Ας το καπνό τώρα. Δεν έχει πάρει πρέφα τι γίνεται κάτω τώρα. Τι πρέφα. Ότι η ΑΕΚ ανεβάζει ομάδες ακόμα. Την Καλυθέα. Η Καλυθέα δικιά της. Και το Λεβαδιακό. Ο Λεβαδιακός έχει να τα. Κάτσε. Ο Λεβαδιακός έχει φύγει από τον Λαφούζο εδώ καιρό. Υπάρχει το θέμα με τον Ιωαννίδη που έχουν σκοτωθεί μαζί με τον Αλαφούζο. Έχει ένα ποσοστό, ο Αλαφούζος δεν το αφισβητεί και γίνεται μαλλιοβράζι. Το έχει πάρει. Άρα δεν είσαι τώρα εσύ. Δύο ομάδες ανεβάζει άκρη του χρόνου. Και το Λεβαδιακό και την Καλυθέα. Αφού θέλω, μιλάμε εξαγωνιστικά. Ναι, τη έπεσε κανένα. Τη έπεσε και η Φυσιά. Αλλά θα μου πει κάποιο, κάτσε ρε κουλ, και η Φυσιά τη έκοψε βαθμού φέτο. Ναι. Τη έκοψε βαθμού. Ναι, οκ, okay, μπορεί να μπερδεύτηκαν εκεί στο τέλο, αλλά να έγινε το μελέ. Εσύ ποιον έχει τον χρόνο. Το Πασαραϊκό. Μόνο. Δεν ποιον έχω. Τώρα, κοίτα να δεις, συζητάμε, παιδιά. Δηλαδή, αυτό είναι το πρωτάθλημά μας. Γι' αυτό φτιάξα από τώρα λίγο το πρωτάθλημα για του χρόνου. Ναι. Τουλάχιστον στα playoff να είναι μόνο όσες ομάδες πραγματικά διεκδικούν πρωτάθλημα. Δηλαδή, θα έχει Λαμία. Λαμία. Θα έχει, ας πούμε, Λεβαδιά. Λεβαδιά, Καλυθέες. Καλυθέα. Είναι 3-6-9. Άμα βάλει και καμία από αυτές στα playoff. 18. Ναι. Άμα βάλει καμία και στα playoff. Κοίτα να δεις τώρα τι μάλλον δεν έχεις. Δεν έχεις μάθει τι γίνεται κάτω με τη ρήτρα του Ιωαννίδη. Ότι έχουν σκοτωθεί οι άλλοι. Είμαστε ότι ο Κομπότης δεν μιλάει. Έχουν σκοτωθεί με τη ρήτρα του Ιωαννίδη. Είναι πολλά τα λεφτά, δεν είναι λίγα. Είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Ο Ιωαννίδης αν πάρει μεταγραφή 20% και αν αυτό που φημολογείται και ακούγεται ότι ο Κομπότης έχει το ένα ποσοστό, είναι πολλά τα εκατομμύρια. Θα μοιράσω. Μπορεί ο άλλος σου λέει ποιο, μπορεί να μην το δέχεται ο άλλος τώρα.
Τι δεν έχετε. Δεν ξέρουμε τι, σε τι χαρτί τα υπέγραψαν αυτά. Πού τα πληρώσετε, Ρίγο. Δεν ξέρω τα πληρώσετε. Ο Ατζούν. Έτσι κι αλλιώς ο Ατζούν τον πληρώνει τον. Είχαμε και συνέντευξη πάντως Λαφούζου. Είπε πολλά ενδιαφέροντα πραγματάκια. Κάτι για εσάς και για τον Ολυμπιακό. Τι είπε. Δεν και μαμάκι εμείς, έτσι είπε. Έτσι είπε. Καλά, μπορεί να κάνει άλλο αυτό. Μπορεί να βγει του Ολυμπιακού, του πάω και να πούνε και το αντίστοιχο. Καλημέρα, φίλε Κούλ. Για τον Αλμίδα Γκαγκάτση είναι σαν το βοσκό με το λύκο. Με το τόσο βαρύ και. Ναι, λέει, δεν το πιστεύει κανένας, λέει. Και τον ένα και τον άλλο. Αλλά Φούζο, δεν και σε αμάξι έτσι. Εδώ με και ο Άρης έχει κάποια αμάξι. Λοιπόν. εντάξει, δεν είναι τέτοιο. Στον Οδύ, στον Οδύ, αυτό θέλω να πω, ναι. Χαλαρά και κρυός δεν πάνε μαζί. Ναι, όντως φάνη μου, δεν μπορώ να πάω. Χαλαρά και κρυός δεν πάνε μαζί. Έχεις δίκιο, ξεκίνησα, του είπα και έξω. Ήθελα σήμερα να το πάω χαλαρά. Πού να πάω χαλαρά, ρε φίλε. Άκου, φίλε. Ένα τσιπ να με κάνεις, θα γίνω τούμπο. Εντάξει, κάνα τούβλο η Μητρόπολη εδώ, να μην μιλάμε πολύ για αυτές τις μέρες. Έχει καλώς. Αλλιώς θα τα πάρουμε. Θα τα οικονομήσω και θα να πω και δύο κουβέντες. Εντάξει, πέστε. Βγάλτε ένα νόμο για τους χριστιανοχούλιγκανς. Ναι. Κάθε Κυριακή του Πάσχα που βαράνε, να πούμε, την Ανάσταση, Σάββατο βράδυ, σκοτώνεται κόσμος, ακροτηριάζονται δάχτυλα. Είναι κατάντια να σκοτώνεται κόσμος και αυτά εδώ πέρα, ναι. Έχετε καταργήσει πολύ σωστά τις φωτοβολίδες στα γήπεδα, γιατί τις επιτρέπετε στις εκκλησίες. Μπράβο. Μπράβο, Ντίνο μου. Μπάτσι και έστω εκκλησίες. Και μια ζωούλα να προφυλάξουμε. Δηλαδή, είναι κατάντια εν έτη 2024 να χάνονται χέρια, πόδια, ίσως και ζωές. Χάνονται πόδια, χέρια, ζωάκια που φεύγουν τρομαγμένα. Τι χούλιγκανς είστε εσείς οι χριστιανοί, ρε. Τι χριστιανό Ταλιμπάν είστε, ρε. Δεν μπορείτε με κατάνοιξη, κατάληξη και. Πώς θα λένε αυτά και σε ταπεινότητα χριστιανική να πανηγυρίσετε. Πρέπει να βάλετε κροτίδες, ρε. Ναι, σωστό. Λοιπόν, και καίγεστε μεταξύ σας. Πάμε, κροτίδα μου. Εγώ σε εκκλησία δεν πάω, ούτως ή άλλως. Όχι, άλλα λέει, κάνει ο Λαφούζος. Δεν μπορώ να το διαβάσω, παιδιά, μέρα που είναι. Δεν μπορώ να το διαβάσω, μήνυμα. Γιατί δεν και αμάξια, αλλά κάνει άλλα λέει. Τέλος πάντων, με μπράβο και με τέλος. Λοιπόν, anyway, κι άλλος μου το σέρι. Τι χαλαρά, ρε Κουλ. Κρυός και χαλαρά, πλάκα με κάνει. Εντάξει, είπα να, μια μεγάλη Πέμπτη, παιδιά, λίγο να το πάμε έτσι. Ρε παιδιά, να πιάσω από το λαιμό ένα αστυνομικό, εμένα δεν θα με συλλάβουνε. Ού, μόνο, τι συλλάβω, φυλακή θα πει. Άμα πιάσει από το λαιμό αστυνομικό. Βία κατά του οργάνου που φυλακή μέσα. Ανάλογα ποιος είσαι. Αν είσαι πολιτικός. Αυτό είναι το θέμα. Τώρα, ναι. Αν είσαι πολιτικός. Εγώ είμαι εσύ αν το κάνεις. Εσύ. Άσου πολιτικός. Τι εσύ. Φυλακή μέσα. Τρίχες. Θα γλιτώσει. Και εγώ θα γλιτώσω. Έχεις τα κονέδια. Έχω άκρη. Και εγώ άμα τον πιάσω. Και εσύ την κλείτωση. Ναι, είσαι αλμιευτικό. Αν δηλαδή. Τον πιάσει επιχειρηματία ή υπουργό ή βουλευτή, τίποτα. Εδώ στην Θεσσαλονίκη χαστούκησε ένα του Πασόκ, ποιο ήταν, δεν θυμάμαι. Έναν μπάτσο να πούμε, τροχόμπάτσο να πούμε και τίποτα δεν τον κάνανε. Που το φουκάρα τον μπάτσο, δεν το στείλανε και εξορία σε κανένα σουβλί. Τώρα το έχουν πάρει μπάριζα με τον Αλαφούζο, τι κάνει όλοι. Έτσι. Οκ, παιδιά, σωστό, δεκτό, αλλά δεν μπορούμε να τα αναφέρουμε. Δεν και αμάξια, δεν και αμάξια, αλλά κάνει άλλα με μπράβου. Εντάξει, οκ, άσο τώρα. Δεν κάνει ο ένα, δεν κάνει ο ένα. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε να το αφήσουμε αυτό το θέμα. Εσύ, έχουμε... Μπράβο, δεν έχετε στην Τούμπα. Πάμε λίγο, έχουμε ματσάρα σήμερα, ρε φίλε. Δεν έχουμε πει κουβέντα, ρε σήμερα. Μπράβο, δεν έχετε στη Φυσούνα, εσείς. Όχι, είναι άνθρωποι ασφαλείας. αυτά τα 200 άτομα που τα είδες. Εγώ είδα μετρημένα άτομα. Πόσοι ήσασταν? 25 άτομα ήταν όλοι συνολικά. Δηλαδή, και security. Μπράβο και μπάτσι μαζί, ένα χταρμά είχατε. Μα είναι, αυτή είναι πάντα. Σε άλλο γήπεδο το έχεις δει αυτό? Βέβαια. Σε όλα τα γήπεδα υπάρχουν αυτά. Έχει δει τόσο μαζί. 20 άτομα. Εκεί έγινε το μπούγιο. Μα καταρχάς, αν είδες το βίντεο, έχουν μπει και οι παίχτες μέσα. Μάλιστα. Έχουν μπει και ο πάγκο τη ΣΑΕΚ, έχουν μπει και ο πάγκο του ΠΑΟΚ. 10 άτομα να ήταν. Αυτό τη αστυνομική βία που. Τον έπιασε από το λαιμό. Ναι. Τι δουλειά είχε να ορμήξει στον Αλμίδα? Μπήκε στη μέση. Ποια μέση μπήκε? Ο άλλος τον έπιασε. Ποια μέση μπήκε? Αφού μπήκε με μπήκε τον... στη μέση και ο άλλος τον έπιασε από το λαιμό. Το βίντεο μέσα στη μέση. Μπήκε. Λοιπόν, πάμε λίγο. Έχουμε πιο σοβαρά θέματα. Έχουμε πιο σοβαρά. Εντάξει, έχουμε πάει και 25 και δεν έχουμε πει κουβέντα. Τι σοβαρά θέματα? Για τη ματσάρα που έχουμε σήμερα στο Villa Park. Villa Park. Θα το δω κάτω στην Αθήνα. Άστον Villa Ολυμπιακός. Θα το σχολιάσω. Σχολιάσεις. Λοιπόν, Άστον Βίλα Ολυμπιακός, πάμε να δούμε λίγο ενδεκάδες για ένα ιστορικό μάτς του Ολυμπιακού. Ιστορικό. Έτσι, πρώτη. Γιατί πρώτη φορά πάει σε μη τελικά ευρωπαϊκή διοργάνωση. Ποια ευρωπαϊκή διοργάνωση είναι αυτή? Δεν έχει σημασία. Η τρίτη. Όπως ήταν παλιά το UEFA. Όχι. Πρωταθλητριών ήταν και πελούχων UEFA. Δεν ήταν υποβαθμισμένο. Γιατί ποιο είπε ότι είναι υποβαθμισμένο? Αυτό είναι υποβαθμισμένο. Νομίζετε ότι είναι υποβαθμισμένο? Τα ίδια λεφτά με το Europa League παίρνει. Ποιο παίρνει, λέει? 10 παίρνω ένα, 9 παίρνω άλλο. Τι υποβαθμισμένο? Οι ομάδες που το πήραν είναι η Ρώμα και η West Ham. Ποια υποβαθμισμένο? Άμα έρθει η Ρώμα και η West Ham εδώ στην Ελλάδα. Πάνε σε μια λαϊκή. Ναι. 2 η ώρα το μεσημέρι. Άσε μωρέ τώρα, μάθαμε. Υποβαθμίζουμε και στην Ελλάδα διοργανώσεις. Δες το κόφερες, μωρέ. Έχουμε τις πλάκες στο πρωτάθλημα, υποβαθμίζουμε και το κόφερες. Πήγανε αυτοί στα ημιτελικά της τρίτης διοργάνωσης. Όπως ήταν του UEFA. Τρίτη διοργάνωση. Πάνε γύρω παλίκ μια φορά. Όπως ήταν και
το UEFA, το ξαναλέω, ήταν πρωταθλητριών, κυπελούχων που πήγαιναν οι κυπελούχοι. Δεν ήταν υποβαθμισμένο, οι κυπελούχοι ήταν γιατί είναι εθνική. Επειδή είναι καινούργια διοργάνωση, έχει τρία χρόνια. Είδε ποιε ομάδε το κατέκτησαν. Το πεταματού είναι. Η Ρώμα το κατέκτησε. Το ναι, η Ρώμα του πεταματού. Πήρε το πεταματού. Όταν το πήρε η Ρώμα, ναι, είχε 1,5 εκατομμύριο υποδοχή στο αεροδρόμιο. Κακό. Τι κακό. Εγώ σου λέω τι έγινε. Εσύ μου λε αν είναι καλό κακό. Εγώ σου λέω πάλι δεδομένα. Έλα ρε τώρα. Τι έλα μωρέ τώρα. Έλα μωρέ, έλα μωρέ μου λε. Φόρεμα τώρα από το Γιουσουρούμ. Ρόμπιν Όλσεν κάνει τα δοκάρια για την Αστοβίλα. Ο παλιός του ΠΑΟΚ. Εφόσον ο βασικός τους πήρε κάρτα. Ευκαιρία. Πήρε κάρτα ο, πες τον τώρα, ο Μαρτίνες. Του Βαλεγκόλο Βέλια στην μικρή περιοχή. Ναι, Όλσεν κάνει τα δοκάρια. Πάω τώρες, Ενζή, Κονσά, Ντίν και Κάση, τετράδα συνάμυνα. Ο Κοψή, Κοψά, δεξί στόπερ είναι. Δεξί στόπερ, ναι. Μάλιστα. Μόργαν Ρότζερς, Μαγκίν, παιχταράδες. Τώρα από εδώ και πέρα έχουμε μόνο παιχταράδες. Μαγκίν, Ντόγκλας Λουίζ, κορυφαίος χαφ εθνική Βραζιλίας και δεν συμμαζεύεται. Μπέιλι, Σφαίρα, Μούσα, Διαμπή και Γότκινς. Όλοι μέσα. Όλα τα πουλιά μέσα. Γότκινς, Διαμπή. Τώρα του Ολυμπιακού. Ολυμπιακός. Τζολάκης κατά δοκάρια, δεν τον βλέπει το δικό σου βοηθέ εγώ. Δεν τον βλέπει. Τον έχει βάλει στον πάγκο, του λέει εκεί θα κάτσε, με βλέπει μέσα που θα παίζω γιατί είμαι καλύτερο. Πήρε ντάμπλα, έτσι πήρε λεφτά. Με το μεγάλο πάγκο, με το Ολυμπιακό δεν πήρε τίποτα. Α μην πήρε. Έλεγε από πέρσι θα πάει, θα τα σηκώσει το πιο μάγικο. Δεν με έλεγε. Κάτσε να τελειώσει. Τι να τελειώσει. Άμα το πάρει, θα το έχει πάρει εξαιτία του Τζολάκη. Δεν ξέρω, Τσοπλάκη θα το δώσει. Τα τρία τέταρτα αυτό θα παίξει. Κάρμο Ρέτσο. Εδώ είσαι. Ροντινέ Ορτέγκα. Άσε, Κάρμο Ρέτσο τελείωσε το μάτσο. Ορτινέ Ορτέγκα. Κάρμο Ρέτσο τελείωσε. Θα πάνε γκολ αυτοί από του άλλου φέρε. Τελειώσαμε. Μπέναλτι θα γίνουν, φάση θα γίνουν. Σικίνιο Ιμπόρα Εζέ. Τον Ιμπόρα τον έχει μονιμοποιήσει ο Βαλβέρντε. Θα βάλει σε τέτοιο μάτσο τον Ιμπόρα, μάλιστα. Ναι. Θα βάλει λίγο πιο πίσω τον Ιμπόρα κοντά στα στόπερ και θα έχει Σικίνιο Εζέ. Τα τραχαντήρια. Τρίγωνο θα έχει. Ναι, τριγωνάκι. Λίγο πιο πίσω τον Ιμπόρα. Και μπροστά ποιοι θα είναι. Ποτένσε που έχει πολύ καλή παράδοση με την Ασοβίλα, να το πούμε. Με τη Γούλ όταν ήταν την Κάρφωνε. Φορτούναρο, ο ηγέτη του Ολυμπιακού αυτή πεχτάρα. Δεν σ' ακούω τίποτα να λες. Την παιχτάρα. Εδώ σήμερα την παιχτάρα. Και Ελκαμπή. Με τον Ατρόμητο τότε αντιδώ την παιχτάρα. Και Ελκαμπή. Καθαρά δεκάδα. 3-0. 3-0. Δύσκολα. Εγώ λέω ότι ο Ολυμπιακός θα σκοράρει. Εγώ λέω θα σκοράρει. Δεν είναι με το Ρέτσο που θα πάει στην Αστοβίλα. Ναι, θα φάει γκολ. Μπορεί να φάει και δύο γκολ. Αλλά ένα θα φάει. Δεν μπορεί να ακολουθήσει το ρυθμό. Λοιπόν, είναι το μόνο που θα δώσω. Τα υπόλοιπα θα μπείτε πετσό, παιδιά. Εκεί ναι, πρέπει να πληρώσετε. Εντάξει, τι να κάνουμε, φίλε, δεν έχουμε 10 άτομα εκεί. Πρέπει να πληρώσει. Το πρωί στο βράδυ βαράνε γκασμά. Magic Majul, Chat, Matt, Μουταφίδαρο, Πλιάκο, Τεριακή. Πότε τελειώνει τη σύμβασή σου εδώ. Έχω ακόμα ένα χρόνο. Με ένα χρόνο τώρα θα πρέπει να το ανανεώσει. Θα έχουμε συζητήσει με τη διοίκηση. Θα κάνουμε συζητήσει. Ωραία, αύριο το βλέπω προπονημένο το παιδί. Έχει αδυνατήσει, έχει γίνει. Μιχαλόπουλο έχει γίνει. Παύλο Μιχαλόπουλο έχει γίνει. Θα από κάτω, εγώ θα στρεπώνω, θα φεύγω, θα γυρίζω από εδώ γύρω-γύρω. Πάνε αυτό το καλοκαίρι, θα δύσκολο για σένα. Λε, ε. Θα έχουμε διαπραγματεύσει δυνατέ. Λοιπόν, α δούμε τι θα πετύχουμε. Κάτσε με μακριά από τι κουβέντε. Άσε με ένα ήσυχο καλοκαίρι να περάσω. Και εγώ θέλω ήσυχο καλοκαίρι. Ηρεμία, τάξη και ασφάλεια. Δεν σε βλέπω εσένα. Λοιπόν, άσο και γκολ-γκολ βλέπω. Τι άσο? Και γκολ-γκολ. Τώρα τι μα δίνει τώρα. 360 πόδο σε δίνω, ρε φίλε. Άσο και γκολ-γκολ. Θα βάλει γκολ Ολυμπιακό. Θα βάλει γκολ Ολυμπιακό, ναι. Πω, με την έκρηξη του Φορτούνη. Με τον Ποντένσε θα βάλει, ναι. Θα έρθει από πίσω ο Τσικίνιο, κάποιο θα έρθει. Τρει χάφι. Πίσω δεν είναι καλή κι αυτή, να ξέρει. Τα γκολ τα δέχονται σχεδόν σε όλα τα μάτια. Από ποιον τα δέχονται? Από όλου. Από τη Σίτη, από την αυτή. Από όλου. Και από τη Λίλ τα δέχτηκα. Δεν παίξαν τον Ατρόμητο και την. Καλά, ναι, δεν παίζουν. Αλλά και από τη Λίλ τα δέχτηκε τα γκολ, έκανε πολλέ φάσει. Από τη μόνη μάδα που δεν δέχτηκε γκολ και μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση είναι από τον Άγιαξ. Ναι. Ο Άγιαξ δεν μπορούσε να του βάλει γκολ. 1-0 μου φαίνεται. Όχι, 4-0 και 0-0. Το 0-0, ναι. 0-0 στην Ολλανδία, 4-0 στο Villa Park. Ναι. Εσύ τι βλέπεις. Ο λέει στο Καζακστάν. Α, το Καζακστάν. Ξυλοκόπησε μέχρι τώρα ότι τη σύζυγο. Γιατί δεν τη χωρίζει ρε άνθρωπο αν δεν τη γουστάρει. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω την οτροπία. Δεν τη θε, δεν τη γουστάρει. Άσε να φύγει. Έχει ανάγκη, είσαι υπουργό. Που να βρει άλλε 10. Πρέπει να τη δει. Τώρα ο παπά τη πρέπει να τον βρει αυτό. Ο παπά, βέβαια. Δηλαδή είναι αδιανόητο αυτό το πράγμα. Ξέρεις γιατί είμαι φορμαρισμένο, ε. Γιατί. Μην μου τύχει κάτι τέτοιο σκηνικό. Εσύ τώρα αυτό είναι ξεφτιλίκη ολχή. Δε εδώ την κλωτσάει. Το ψάχνουν, σε εξού το ψάχνουν, αλλά τι να σε κάνω. Υπουργό, πρώην. Εσύ εγώ μου δεν τη θε, έτσι τη γουστάρει, έτσι συμπαθεί, χώρισε έτσι και τέλο. Πάρε χωρί τα τσανάκια σα. Υπάρχει και ένα δικό μα πολιτικό που βάλουσε τη γυναίκα και ο Μητσοτάκης τον έχει λέει. Το κουκουλώνει τι. Τι να το κάνει. Όλα τα ξέρει λόλα ρε παιδιά. Δεν υπάρχει κανένα. Δεν ακουνιέ εσύ. Πήρε αρνάκι, κατσακάκι πήρε. Όχι. Κάτω θα πα. Δεν θα βρω κανένα εστιατόριο. Αστιατόριο, θα πα συγγενεί εκεί. Κοιτάξτε, ναι, ναι. Εγώ όταν δεν υπάρχει πρόγραμμα στη ζωή μου. Ναι. Και πάω στο. Είσαι προγραμμάτιστο. Δεν ξέρω τι. Εγώ το θέλω. Γυμναστήριο να γυμναστώ. Εκεί και πέρα.
Έχει ανοιχτά κάτω, ρε, κάνα γυμναστήρα, πάμε. Θες γυμναστήρες είναι και στο Ντίσεντοφ. Παιδιά, θέλουμε γυμναστήριο και μπουρνουζάδικο, λέει. Μπουρνουζάδικο να πας εσύ με τον Μπούζο. Προσέξτε πώς θα κινηθείτε εκεί, γιατί Είχε λέει γυμναστήρια. Πού? Είχε πάνω γυμναστήριο, ναι. Πήγε λέει γυμναστήρια, έχει λέει. Καλά, δύο ώρες προπόνηση, τι αγκάλε. Λοιπόν, δίνω μου. Πρωινό θα έχει το. Πόζε θα έχει. Τα φαγιά τα πληρώνουν οι άλλοι. Όλα. Μπράβο, ωραία πράγματα. Έγινε γυμναστήρια. Εγώ θυμάμαι στη Φιλανδία που πήγα, όχι απλά γυμναστήριο, είχε και κολυμπητήριο. Πήγα κολύμπησα. Ναι. Κάτω στο κολύμπησε, αμαρτωλέ συνεχίε. Ναι, κολύμπησε. Λοιπόν, κάνε τη δουλειά σου να ξεχωρίζει με ρούχα εργασία από τη Stop, η νούμερο 1 εταιρεία σε είδη ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ προστασία, με ποιοτικά προϊόντα και την καλύτερη λογοτύπηση στην αγορά στι πιο προσιτέ τιμέ. Stop, Εθνική Αντιστάσεω 114, Καλαμαριά, δίπλα στη ΔΟΗ, ίσω stop.gr, με διευρυμένο ωράριο, μεγάλο πάρκινγκ. Ελάτε, παιδιά, στο Stop να νιώσετε ασφαλεί, όποια και αν είναι η εργασία σα. Και μην ξεχνάτε βεβαίως ότι μέσω των νέων προγραμμάτων Family η Nova κάνει την επικοινωνία σας πιο προσιτή για όλα τα μέλη της οικογένειας χωρίς συμβιβασμούς. Αν έχετε σύνδεση σταθερής και κινητής, προσθέτοντας μέλη θα δείτε τις τιμές να πέφτουν πραγματικά. Προσθέσετε επομένως νέα γραμμή με καλύτερη τιμή και μάθετε περισσότερα στο nova.gr σε ένα κατάστημα Nova. Υπό τους ήχους της Σάντρα από κάτω. Κύριε Τσιράπη, θα πάμε στο κομψό διαφημιστικό. Μη σα επιστρέψουμε λίγο να ολοκληρώσουμε με Βίλα Ολυμπιακός. Ένα σχόλιο και για τα υπόλοιπα ματσάκια. Είπαμε μεγάλη Πέμπτη, τελευταία εκπομπή μας για αυτή τη μεγάλη εβδομάδα. Ραπ και κουλ, παρεούλα μαζί μέχρι και τις 10. Είμαι ο κλασικός παραδοσιακός τύπος, φίλες και φίλοι, που περνάει το Πάσχα στο χωριό. Αλλά φέτος θα κάνουμε μια εξαίρεση και θα βρεθούμε στο Hyatt Regency Θεσσαλονίκη. Εκεί ο executive chef Απόστολος Αλτάνης και η ομάδα του σας ετοιμάζουν αυθεντικές πασχαλινές γεύσεις. Πλούσιο μπουφέ γεμάτο εκλεκτά εδέσματα. Μετά την ανάσα λοιπόν μας περιμένει αναστάσιμο δείπνο στο εστιατόριο Αμπροσία με την παραδοσιακή μαγειρίτσα και Κυριακή του Πάσχα αρνίσει σούβλα και ό,τι λαχταράει ψυχούλα σας, παιδιά. Και εννοείται πως θα χορέψουμε παραδοσιακά τραγούδια με ένα πλούσιο live μουσικό πρόγραμμα με την Κωνσταντίνα Τούνη. Εισιτήρια στα καταστήματα Public, Nova, στο more.com και τηλεφωνικά στο 2310-401-411. Σαράντα δύο μετά τις 9, Μετρόπολης ακούτε, ραπ και κουλ, μπήκαμε στην τελική ευθεία. Πολλά μηνύματα. Ρε κουλ, πού θα κάνει update το ο ραπ, δεν ξέρω πού θα κάνει update. Τι θα πει update? Ανανέωση δεδομένων. Ανανέωση δεδομένων. Τι θα πει αυτό, δηλαδή, εξήγησε. Επειδή έλεγες πάλι για το γούμενο, τον πατατούδι, αυτά. Ανανέωση δεδομένων. Λέει μη τα αυτά που σε έλεγα νωρίτερα. Τι τεστοστερόνι αυτό διαβάσαμε. Αν θέλει, άθεοι είστε από τη μία. Κάνει ότι σέβεται ο Κουλιανός και ό,τι λέει το. Ναι. Το σκουπίδιο αυτό. Ναι, ναι. Αυτή η χώρα δεν αλλάζει ούτε σε 1000 χρόνια. Ναι, ναι, ναι. Δημήτρη. Όχι. Άκουσε, Δημήτρη. Αν εσύ θες να σε κάνει η θρησκεία ό,τι γουστάρει, δικαίωμά σου. Μπράβο, τότε να ακούς την 4Ε, μην ακούς Ραπτόπουλο. Αφού ακούς Ραπτόπουλο, τα θέλω πισινό σου. Αφού τα θέλω πισινό σου, μην βρει τον Ραπτόπουλο. Και αν θες να βρει τον Ραπτόπουλο, βρει τον Κατηδίαν. Τι τον ακούς. Άρα είσαι εγκεφαλικά ανώριμος. Αλλά τον απάντησα. Τέλεια. Πάμε παρακάτω. Τέλεια τον απάντησε. Τέλεια και το διάβασα και πήδες γιατί ξεφωνίζει και εμένα. Αν θεωρεί εμένα σκουπίδι, γιατί. Και εμένα με κράζει. Εντάξει, ναι. Δεν πιστεύω στις θρησκείες. Αλλά επειδή είναι με ονοματεπώνυμο, είναι ο Δημήτρης Ιωαννίδης, γι' αυτό το διάβασα. Τα είπαμε, ναι. Μεγάλη Πέμπτη, άκου 4Ε. Ναι. Πάνε άκου κάναν που θέλει να βγει υποψήφιος ευρωβουλευτής να το παίξει χριστιανός, να κλέβει κανένα έσπακα αυτό. Άσε μας ήσυχους. Πάμε παρακάτω. Το διάβασα, το ξαναλέω γιατί είναι με ονοματεπώνυμο, είναι κανονικό προφίλ. Μα έχει την πολυτέλεια. Ναι. Γιατί άκουσε 8 με 10 το σκουπίδι. Άρα εγκεφαλικά είσαι ανώριμος. Να μην πω τίποτα χειρότερο και μπλέξω. Όχι, σήμερα μέρα που είναι. Δεν με νοιάζει μέρα τη μέρα. Είναι μένα, η μέρα είναι ίδια. Ίδια για όλες τις μέρες είναι ίδιες. Ναι. Λοιπόν, θες να πάμε να ανοίξουμε γραμμές. Τι να ανοίξουμε, όλοι φευγάτε στα χωριά είναι. Σαφώς είναι στα χωριά. Αγωνιστικά να πούμε ότι ο Πάοκ έχει θέμα με τον Σάστρε, ο οποίος. Τι είπαμε.
Είπαμε ήταν τραυματίας και στη φάση του γκολ το βάζει ενώ είναι χτυπημένος. Έχει και άλλους δύο. Βάλ το Βιερίνια. Έχουμε, ναι. Ο Σάστρε και τι σήμερα. Τι τώρα την Κυριακή. Τι παίζουμε τώρα. Με τον Ολυμπιακό μέχρι τη την άλλη, 12 του μήνα. Σε 10 μέρες δεν θα είναι ο Σάστρε. Μπορεί να είναι έτοιμο. Τι έπαθε δηλαδή. Είχαμε συνέδευξη του Αλαφούζου, ο οποίος είπε πάρα πολλά χθες. Για κάνει μια κεντρική. Μίλησε για το θέμα του προπονητή. Ποιανού. Είπε ότι δεν πήγαινε άλλο ναι. με τον. Τώρα πάει άλλο. Με τον Γιοβάνοβιτς. Ότι το νιώσα από τον Οκτώβριο ότι έπρεπε να γίνει αλλαγή. Πλησίασε τον Παύλο Σόζα. Αλλά ο Σόζα αρνήθηκε γιατί υπήρχε ναι. ένας παίχτης του Παναθηναϊκού που ήταν πλακωμένος από προηγούμενη ομάδα και του λέει για να έρθει πρέπει να φύγει αυτός. Δεν μπορείς να το κάνει. Και δεν λέει δεν γίνεται αυτό. Όνομα, βέβαια, ξέρουμε ποιος είναι. Ποιος είναι. Ο Αράο. Από την θητεία του στην Βραζιλία. Φλουμινέζε που ήταν μαζί είχαν πλακωθεί. Είχαν πλακωθεί στο σύνολο. Ναι, λέει, άμα θες να δω, ο Σόζα, ο οποίος ήταν πολύ καλή επιλογή αν ερχόταν πάντως. Δεν είναι σίγουρα φατιχτερή. Μετά, πάρε γραμμές. Λοιπόν, πάμε λίγο γραμμούλες. Να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ δεν πλήρωσε. Πάλι σαμάκια δεν καίει. Όχι, ο καθένας. Στον ΠΑΟΚ κρίνεται. Δεν ξέρω τι κάνω. Στον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω. Στον Άρη. Όλοι έχουν τα στραβά του, δίνω. Στην Άρη και είναι κανένα μαγαζί. Δεν ξέρω τι κάνει. Καθένα κάνει τα δικά του. Άρα η ευθύνη είναι ότι αυτό δεν έχει αυτοκίνητα. Άρα μπορεί να τον κολλάμε, μα κόψει ένα κόρτο πάνω από. Σωστά. Μάλιστα, το αυτοκίνητο δεν θα σου κάψει, αλλά μπορεί να βρει άλλα μπροστά. Μπα στείλει κανένα γορίλα. Αυτό σε λέω. Καθένα δεν έχει πλακωθεί γιατί φοβάται. Η ΔΕΑΒ δεν επέβαλε ποινή στον ΠΑΟΚ για τι μικροφθορέ που έγιναν έξω από το γήπεδο τη Λαμία, στη Φθιώτιδα. Με πρόσημο τιμωρείται η ΑΕΚ από ό,τι βλέπω εδώ. Τι κάνατε στη Λαμία εσεί. Ξέρω, δεν έγινε κάτι μου πάνω. Ρώτησα τον Πετροτό. Έξω από το γήπεδο κάποιοι. Κλέψατε καμία καντίνα. Όχι, δεν νομίζω. Όχι. Αυτά είναι παλαιομοδίτικα πολύ. Πάρα πολύ παλαιομοδίτικα. Ναι. Εντάξει. Πάρε γραμμές. Η Dortmund, να πούμε. Ναι. Όπου βλέπω εδώ τα εισιτήρια της Dortmund, χθες είχε 81.365 εισιτήρια. Εντάξει. Και είχαμε άλλες 600.000 αιτήσεις για να μπουν στο γήπεδο. Ναι. Αντιλαμβάνεστε τώρα τι σημαίνει λαούς. Μεγαλύτερο λαό από ναι. το ΠΑΟΚ. Αντιλαμβάνεστε ναι. τι σημαίνει λαός. Καλά, ανάλογα τα δεδομένα. Ναι, αυτοί 81.635 είναι σε όλα τα μάτς. Δεν κοιτάζουν πότε θα παίξει ο ΠΑΟΚ ή ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στα ντέρμπι. Και με τη Μάιντς θα πάνε και με την Ουνιό Βερολίνου. Αγαπάνε την ομάδα τους. Όχι, δεν ακούγα Γαϊτάνο. Κρίμα, μια εβδομάδα. Δεν ακούω, τι να σου πω. Δεν είναι του. Δουλεύει μια εβδομάδα το χρόνο. Δεν είναι του γούστου μου, τι να σου πω τώρα. Έτσι. Το πιο ακριβό εισιτήριο πάντως δεν ξεπερνούσε τα 80 εισιτήρια, τα 80 ευρώ χθες. Έτσι, να τα πούμε και αυτό. Δες εδώ τείχος. Δες εδώ. Εντάξει. Λαοί. Λαοί. 600.000 αιτήσει αντιλαμβάνεσαι, λέμε. Εγώ είδα. 600.000. Ένα τρένο, έναν οπαδό τη Μπάγκερ ναι. με καμιά εικοσαριά τη Ρεάλ. Δεν τον πειράζει κανένα, τίποτα. Δεν ασχολείται κανένα. Δεν τον μαχαίρωσαν αυτόν. Δεν ασχολείται κανένα εκτό Ελλάδα με το τι κάνει ο άλλο γύρω του. Ναι. Φορά ό,τι θε, δεν με νοιάζει εμένα. Ναι, ναι. Γι' αυτό και πουλάνε φανέλε, κασκόλ, ό,τι θέλει μπορεί να φορέσει. Θα πάρει και μια γραμμή. Πάμε γραμμέ, έλα. Πάμε να πούμε τα χρόνια πολλά στον κόσμο. Ήθελα να μιλήσουμε. Δεν πιάζει. Εγώ δεν πιστεύω. Τι δεν πιστεύει. Να πω χρόνια πολλά. Καλά, μη λε. Καλημέρα, ναι. Ναι, ναι. Ναι. Δίτσι. Κάνουμε. Καλημέρα, καλά αγόρι μου εσύ. Χθες είδα τον Dortmund με την τέτοια. Γούσταρες. Με την Παρή, το γούσταρα φίλε, την μπαλάρα. Ματσάρα, άστο αδερφέ, πετάν. Άστο φίλε μου. Και κάτι άλλο. Ματσάρα και το 1-0 πραγματικά δική το παιχνίδι. Όσον αφορά το θέμα του ποδοσφαίρου προθέσεις με την Άκη μου μέσα στο γήπεδο, ναι. τα κανάλια πραγματικά και το Νόβα και το ΤΕ δείχνουν ό,τι θέλουν. Φυσικά, ό,τι θέλουν προβάλλουν. Όλα. Ρε φίλε, ο Βίντα και ο Κάλενς και ο άλλος στο κέντρο παίζανε συνέχεια με χέρια, συνέχεια. Από τη τηλεόραση φαίνεται αλλιώς, φαίνεται ότι ο Μπράτον συνέχεια γλιστράει ενώ παίζουν χέρια, πόδια, γκρινιάζανε, κάνανε. Προχθές πήγα στο γήπεδο γιατί πίστευα ότι θα κερδίσουμε και το γούσταρα τόσο πολύ γιατί έχουμε χορτάσει από πανηγυρτζίδες, ρε φίλε. Ήταν όλοι υγιείς φύλακες. Οι 20.000, τα είπα και πριν το μας. Αναρθούν αυτοί που πιστεύουν στην ομάδα που την αγαπάνε, που δεν θα γκρινιάξουν, δεν θα βγάλουν μύρλα, δεν θα γκρινιάξουν. Α, δεν Λουτσέσκου! Έχουμε Σαμάτα! Έχουμε πολλούς πανηγυρτές. Τώρα θα ψάχνουμε με το Ολυμπιακό εισιτήρια. Θα λένε τα εισιτήρια. Το Σαμάτα τον κάνουμε στην Μετρόπολη. Συνέντευξη. Να μην έρθουν στο γήπεδο καθόλου, ρε φίλε. Δεν του θέλω καθόλου στο γήπεδο. Δεν, αυτό δεν είναι δικαίωμά σου, είναι δικαίωμα πιο δικό του. Δεν του θέλουμε καθόλου. Και κάτι άλλο. Αυτό που σου είχα στείλει το μήνυμα με κύριο που είχατε δώσει αβάντα, δεν μου ξαναπάντησε μετά την ΑΕΚ. Όσα του είπα για το παιχνίδι που χάσαμε στη Λαμία τους βαθμούς. Ναι. Εκεί ξέρει να μου απαιτήσει, θέλω παραπάνω. Του λέω δεν κοιτάς που θα γυρνούσες στα χωριά και θα έπαιζες γάμα εθνική άμα δεν ήταν ο Σαββίδης. Ανέβηκε η ψήρα στο γιακά και ψάχνετε πολλά. Τέλος πάντων μην κρατάω τις γραμμές. Καλή ανάσταση εγώ. Και, και εσύ, και εσύ, όλο ο κόσμο να περάσει. Πω, πω, τι τετριμένα. Καλή ανάσταση. Τετριμένα, εντάξει, καλή ανάσταση. Και καλή ανάσταση. Όλα τετριμένα είναι σήμερα. Με το σκεπτικό όλα τετριμένα. Ναι. Κάθε μέρα που ερχόμαστε εδώ και σχολιάζουμε, πάλι τετριμένα σχολιάζουμε. Το γούμενο, τον Πατατούδη, τα Άννα πήγανε στο Μπασάκο και έκλεψε τετριμένα κι αυτά. Κοίτα τι γράμμε πώ είναι. Βλέπω, ο κόσμο θέλει να πει χρόνια πολλά. Καλημέρα.
Καλημέρα. Καλώσονα, καλώσονα. Εγώ είμαι. Βεβαίως, κύριε μου, εσείς. Ναι, ναι. Καλημέρα, χρόνια πολλά, Κωστή. Πόσες ρουφιάνεψες, φίλε, το χρόνο που δες χρόνια πολλά, εσύ, τέμενο. Ρουφιάνεψες πολλούς και δες χρόνια πολλά να πεις. Είναι καλή η ψυχή σου, είναι αμόλυντη, να πούμε, μάλιστα. Χρόνια πολλά. Κωστή, άμα δεν πιστεύεις, μην τρως ούτε. Εσύ λέω, τι να φάω, ρε φίλε. Τράβηξα κάτι γύρω στο Πατρίκιο χθες το βράδυ. Έφαγες. Κωστή. Λες να πάω στην κόλαση τώρα που έβγα τους γύρους. Εμένα λες τώρα. Ξέρω εγώ, εσύ θα με πεις. Άμα έτρωγα, ξέρω εγώ, σαρμαδάκια, λες να πήγαινα στον παράδεισο. Ξέρω να φάω σαρμαδάκια το άλλο Πάσχα τη Μεγάλη Τετάρτη. Για πες. Κακία δεν στο είπα. Ναι, εντάξει. Καλοπροαίρετο σε αυτό. Πρέπει να φάω ρεβίδια να σώσω την ψυχή μου, να φάω ρεβίδια. Δεν σώζεται. Θε να φάω φασόλια. Δεν σώζεται με πράξεις. Θε να φάω λακέρδα, τι δεν θα φάω να πούμε. Μια καλοπροαίρετη κριτική. Μάλιστα. Κάντον. Λοιπόν, Κωστή, ο Στάθης είμαι. Για να καταλάβει. Από τώρα το κατάλαβα. Δεν τον έπιασε ο Σιώργο. Δεν τον έπιασε με αυτό το ακουστικό που έχω. Εγώ δεν τον απαντάω, θέλω να μιλήσει εσύ. Δεν τον κατάλαβα ότι είναι ο Στάθης. Θα ήθελα να κάνω ότι ο φίλο μου και ο Κουμπαράκης ο Κουλιανός. Δεν διαβάζει ποτέ τα μηνύματά μου. Στάθη, δεν διαβάζω πάρα πολλά μηνύματα, όχι το δικό σου μόνο. Ναι. Δεν το κάνει εξεπί τούτου. Δεν το κάνω εξεπί τούτου. Έρχονται 100 μηνύματα επιλεκτικά ό,τι μου έρχεται και την ώρα. Εδώ είναι μάρτυρα στο βλέπω. Έρχονται πολλά, ρε Στάθη. Πολλά έρχονται. Πολλά. Εγώ δεν στέλνω πάντα μηνύματα, στέλνω όταν πρέπει μηνύματα. Ναι. Και το όταν πρέπει είναι γιατί ήθελα να δείξω και κάτι ακόμα στον Ιβάν Σαββίδη για τα λεφτά που λέγατε ότι έδωσε. Και τα λεφτά που έδωσε πρέπει μερικοί να ανάβουν Πάσχα, Χριστούγεννα και κάθε μέρα και να κάνουν προσευχή. Εξελάσσουν και πολλούς τρίτους, σωστά. Παναγίτσα, ναι. Και είναι τα 3.980 με 4 εκατομμύρια που πλήρωσε την πρώτη χρονιά που ήρθε στον ΠΑΟΚ. Γιατί είναι τα χρέη Ζαγοράκη Βρίζα. Είναι τα χρέη που αποδεσμευτήκαν οι περιουσίες τους. Άρα δύο άνθρωποι πρέπει να στην Παναγίτσα και να λένε ευχαριστούμε το κοίταξε, με το, τώρα για να σου κάνω αντίλογο εγώ μπορώ να σου πω ότι είναι η ανταμοιβή τους μέσα αγωγικά που βρήκαν και τον έφεραν αυτόν τον άνθρωπο. Έτσι, είναι αυτοί δεν τον έφεραν. Αυτοί έπρεπε να αυτοί τον έφεραν. Τον βρήκαν, τον φέραν. Ναι. Και σου λέει ο άλλος, okay, εφόσον εσείς με βρήκατε, με φέρατε, πάρτε και αυτά και φύγετε. Ναι. Δηλαδή είναι μια συναλλαγή των πρώην με τον ίν. Και σου λέει, εμείς σε φέρνουμε, αλλά σβήσε και τα δικά μας. Σβήσε και τα δικά μας, γιατί είμαστε μαυρισμένοι. Ναι. Αγαπημένα μου Κουλιανέ, δεν έδωσε λεφτά στο Ζαγοράκι και στον Βρίζα. Στην εφορία πήγε τα έδωσε. Ναι, εντάξει, όπου χρωστούσαν, όπου ήταν να δίνουν. Εντάξει, οκ, δεκτό. Γιατί εκεί χρωστούσε. Ο ΠΑΟΚ, ναι. Αυτό ήθελα να σας πω. Καλές γιορτές να έχετε. Να σε καλά, Στάθη μου. Τις δέχομαι τις γιορτές από σένα. Πάντως να ξέρεις, επειδή είναι και εδώ και ο Ντίνος Πόρε Χαβαλέ, να ξέρεις ότι δεν κάνω τίποτα σκόπιμα. Έρχονται πολλά. Έρχονται πολλά και δεν προλαβαίνω να τα διαβάσω όλα. Κάποιες μέρες δεν διαβάζω και κανένα. Τέλος. Καλοπροαίρετη κριτική. Το ξέρω, το ξέρω. Φαίνεται. Είναι, εντάξει, είναι σπαθή. Φαίνεται ότι είναι καλοπροαίρετη. Δεν χρειάζεται. Και να μου πει, θα το δεχτώ. Θα το δεχτώ. Να σε καλά, Στάθη. Θεωρητικά τίμια παιδιά του ΠΑΟΚ. Είναι ωραίος ο Στάθης και θα το δεχτώ. Θα δεχτώ την κριτική. Απλά να ξέρει, επειδή και εγώ είμαι πολύ έντιμος και σπαθή, τα μηνύματα δεν τα διαβάζουμε όλα. Σπαθή το Πατριωτάκι. Μας έβγαλε ασπροπρόσωπο. Μπράβο. Πάμε. Καλημέρα. Χαίρετε. Έλα Παναθηναϊκέ μου. Εσύ. Θέλω να βγει ο άλλος, ο Μάρκος που είπε Παναθηναϊκός double cool. Ναι. Πού είναι αυτός. Απ' τη Δράμα εκεί. Εγώ είμαι. Έλα Λεωνίδα, έλα. Λεωνίδας από Αθήνα, Ολυμπιακός. Έλα ρε Λεω. Όχι. Με το Ρέτσο στην Άστον Βίλα. Για να σε ακούσουμε Λεω, τι βλέπεις σήμερα για τον Ολυμπιακό. Ματσάρα, έτσι. Εγώ ματσάρα περιμένω πώς και πώς. Εγώ περιμένω τον Ιμπόρα center back. Λες. Τρίτο. Το περιμένω. Όχι τρίτο, δεύτερο. Μάλλον τον Κάρμο. Και οι δύο ύψος, ο Κάρμο είναι. Αλλά το εξής είναι το και Νίκο και Κώστα, ξέρεις ποιο είναι. Ποιο αγόρι μου. Ότι και ο. Καταρχάς ο Έμερι είναι ο κύριος Mr. Europa League. Είναι. Αν δεν είχε Έμερι, θα έλεγα ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να τον περάσει, να την περάσει τη Βίλα στο Μουλοχτό. Αλλά είναι τώρα. Και με τη Λίπαρ που έκανε τη χρονιά θαύμα με τη Σεβίλη. Και πήρε και αυτός Europa, δηλαδή, βέβαια. Είναι πολύ μεγάλο σκάκι. Είναι πολύ μεγάλο σκακιστικό παιχνίδι σήμερα. Ματσάρα είναι, θέλω να βάλεις γκολ οπωσδήποτε και πιστεύω θα βάλει γκολ ο Ολυμπιακός στην άμυνα της Βίλα. Το περιμένω 0-0. 0-0. Έλα ρε. 0-0. Έλα ρε 0-0. Περιμένω πολύ ξύλο γιατί η Άστον Βίλα κατεβαίνει χωρίς τον καλύτερο τερματοφύλακα του κόσμου, τον Μαρτίνεζ. Εντάξει, θα παίξει ο Όλσεν το δικό μας το παλικαράκι. Ναι, έχει πολλές απουσίες η Άστον Βίλα. Εγώ πάντως η ενδεκάδα που είδα είναι τούμπανο. Δηλαδή, άμα παίζει με Watkins, Bailey, Diaby,
μπροστά και Μαγκίν είναι καλύτερη. Τώρα αλλαγέ έχει πίσω. Είναι κεραυνός. Είναι κεραυνός. Γι' αυτό λέω γκολ γκολ. Τα χάφτη άμυνα δεν είναι τόσο δομημένα σωστά. Δεν έχουν συνοχή. Άρα βλέπεις σφιχτό μάτς. Σφιχτό. Ναι. Σφιχτό βλέπεις. Και περιμένω άμα κάποιος κάνει σήμερα την έκπληξη από τον Ολυμπιακό, την περιμένω πολύ από άλλο ένα παιχνίδι από τον Γιόβετιτς. Γιόβετιτς, πολύ καλό τελευταία Γιόβετιτς. Στο Χαριλάου την μπάλα δεν ακούμπησε. Ναι, αυτό το μάτς, αλλά ήταν καλό. Στο Χαριλάου. Θα μου το κάνει εδώ. Θα μου το κάνει εδώ. Ζουλ έπαιζε εκεί, ποιο έπαιζε. Όπως έλεγα τώρα σε ένα φιλαράκι μου εδώ πέρα που είμαστε στη δουλειά. Πού είστε δουλειά εκεί τώρα, ένα... ποια περιοχή Αθήνα ακούτε. Δουλεύω στο μετρό. Μετρό, ωραίος, ωραίος. Άλλα 30 χρόνια θα δουλεύω. Μια χαρά, πούδρα, πούδρα, πούδρα. Όχι, με σύμβαση με μόνο. Α, κρίμα, κρίμα. Λέω την αγάπη μας, καλό Πάσχα να έχεις παλικάρα μου. Δύο μηνύματα μόνο γρήγορα σας παρακαλώ. Ένα είναι ότι περιμένω τον Ιωαννίδη στον Ολυμπιακό μετά από αυτό που έγινε. Δύσκολα στον Ολυμπιακό, εξωτερικό θα πάει. Ένα, πάμε και επόμενο. Να δώσω και τα χαιρετίσματά μου στον κύριο Λάβρο το, που είναι στην Ομόνια που έχει βάρδια. Μας ακούει έτσι, φιλιά Λάμπρο. Στην Ομόνια ακούει Μετρόπολης ο κύριος. Τι νομίζει ακούει. Βέβαια. Τι νομίζει ακούει. Κατέβηκα κάτω. Γεια σου Λεωνίδη, κατεβήκαμε κάτω στην Αθήνα και νομίζαμε ότι ήμασταν βαρδάρι. Χαμηλά την μπάλα. Λοιπόν, η Άστον Βίλα την Κυριακή στις, το μεσημέρι παίζει με την Μπράιτον. Θα πάει εκτός εκεί στο νότο του Λονδίνου να παίξει τον Μπράιτον. Κάτω. Χαμηλά την μπάλα. Χαμηλά την μπάλα. Καλημέρα, ναι. Σ' ακούνε στην Ομόνια οι Πακιστανοί. Ακούνε, ρε. Πακιστανοί μας ακούνε. Μουστάνουν από το που λέει. Ναι, όλο το Πακιστανοί ακούνε από το που λέει. Ε, τώρα τι να πω εγώ. Έλα, μπρος, πάμε. Ντόμπρο, ντόμπρο, ντόμπρο. Ντόμπρο τότε. Καλημέρα. Καλημέρα, Σπαθή. Έλα, Σπαθή, έλα. Έλα, παράθυνα, εγώ στο δράμα, ρε. Με έψαχνε, ρε. Όχι εσένα, δεν έψαχνα εσένα. Εσύ μια χαρά. Ο άλλο δεν τα λέει. Ξέρω, εγώ δεν... ναι. Το ξέρω. Εγώ για ντάμπλ δεν είμαι ποτέ. Μπράβο, εσύ δεν είπε. Ο άλλο έβγαινε εδώ. Γιατί μου το κάνει αυτό. Γιατί με κάνει να συμφωνώ με τον Ραπτόπουλο. Δεν το αντέχω αυτό το πράγμα. Αυτό είναι ο σκοπό μα. Να σα μπρόχουμε στην αγκαλιά του. Όντω, κοίτα. Η άποψή μου είναι ότι το conference είναι του πεταματού διοργάνωση. Βέβαια. Είναι εσείς πήγατε πολύ καλά. Είναι ομάδα μου να προσπαθεί να μπει στο conference. Φαντάσου. Η ομάδα μου το θεωρώ κατάντια. Δηλαδή θεωρείς ότι η ομάδα σου conference. Είναι κάτω από την κατάντια. Δηλαδή πιο κάτω δεν έχει. Εφόσον είσαι στο conference κατάντια ναι. Και εσύ δεν μπορείς καν να προκριθείς πού είναι η ομάδα σου. Ε, τώρα τι να σε πω. Άσε τώρα, άσε τώρα ρε Πανάθα. Αν ήσουν στα ημιτελικά στη θέση του Ολυμπιακού τώρα θα χοροπηδούσες όλη τη μέρα. Τον πρόλογο πείτε τον πουθενά αλλού τώρα συμφωνείς με τον Ραπτόπουλο. Αν ήσουν τώρα ημιτελικά και έπαιζε με την Άστον Βίλα θα χοροπηδούσες και θα έλεγες ο πρέσβης ο Ευρωπαίος. Ε, καλά τώρα, πείτε έχει πουθενά τώρα. Αλλού τώρα. Άσε με τώρα σάλια μάλια. Κοίτα να περάσει τη Μακάμπη το απόγευμα, μωρέ. Με τσιτώνεις. Δεν έχει άδεια να φτιάξει. Είναι πάλι πολύ πιθανό. Του φάξαν στον Πάση. Ναι, του φάξαν στον Πάση. Είναι μαλλιοβράσινο. Και τον Ολυμπιακό το σφάξαν. Και τον Ολυμπιακό. Αφού είπε ο Πρωθυπουργό μα θα περάσουν και οι δύο, τι περίμενε τώρα. Περίμενε κάτι καλύτερο, εσύ. Αχ. Μην το ρωτάτε για αθλητικά σου. Μην το ρωτάτε. Αφήστε τον πραγματικά να μιλήσει για τα άλλα. Άστο. Ναι, μην το ρωτάτε για αθλητικά, εσεί οι συνάδελφοι. Αφήστε τον άνθρωπο. Τη έχει ρημάξει όλε τι ομάδε. Πάω Ολυμπιακό πάνε. Τη ρήμαξε. Το τη ζει μείνει ακόμα ένα θέμα. Δεν έχει ευχέ. Μπράβο, φύγε. Ευχές από μένα δεν έχει. Εγώ είμαι τη ίδια συνομοταξία με σένα. Είναι δικό αυτό, ναι. Ζει ακόμα ημίν. Φύγε, φύγε. Επόμενο, θα πάρουμε κάτι ακόμα. Ρώτησε τη Μίνη αν ψηφίζει. Τη ρώτησε. Ναι. Δεν απάντησε όμως η Μίνη. Η Μίνη, τι να απαντήσει, Καϊδά. Πρόβατο. Επειδή είναι προβατάκι, γι' αυτό δεν την έπιασε. Μπέρδεψε τα σκυλάκια με τα προβατάκια. Γι' αυτό, καλημέρα, ναι. Πού τη βρήκε αυτό το σκυλί πρόβατο, ρε φίλε. Πού το βρήκε. Αν πεθάνω. Άμα δει τη γλωσσούνη δικιά μου, η Λορέν. Αν πεθάνει η Μίνη πριν από μένα. Θα κάνω κανένα εξάμεινο, το ξεπεράσω τέλος πάντων. Έτσι κι εγώ. Αλλά αν έπαιρνα σκυλί μετά ξανά, πάλι τέτοιο θα έπαιρνα. Πούντλ, κανείς. Πούντλ, ε. Εμένα να δεις τη γλωσσού με τα ροτβάιλερ τα αυτά βάζει. Ας εγώ μιλάω με τη Μίνη, μιλάμε, τα λέμε. Λοιπόν, καλημέρα. Έλα, φίλε. Έλα. Καλώσον. Έλα, ρε κουλ. Έλα, γουρίνα μου. Λοιπόν, εγώ δεν θα ευχηθώ καλή ανάσταση γιατί το έχω παίξει 5.000 προς ένα να μην αναστηθεί. Σταμάτα. Σταμάτα, εσύ. Το βρήκα ίδια τιμή με τη Λέστερ τότε που πήρε το πρωτάθλημα. 5.000 προς ένα έδινε. Σαπάτα. Πληρώθηκες όμως τότε. Πω. Πληρώθηκα τότε, μπορεί να πληρωθώ και τώρα. Κάτσε, μην πληρωθείς και τώρα. Μπράβο, μην πληρωθείς λοιπόν, και τώρα. Ναι. Ένα τελευταίο σημείο, γιατί στην άλλη την εκπομπή τη μεσημεριανή έχουμε δικτατορία, μπορούμε να μιλήσουμε για τον φίλο μου τον Κώστα. Ναι. Είχε πει πολύ σωστά κάτι που το είπε και ο ένας στα πρωινάδικα και το διώξανε από το συνδυασμό του ΣΥΡΙΔΑ. Ότι την ευθύνη για τις κακοποιημένες γυναίκες, την ευθύνη, όχι την ποινική απαξία, την ευθύνη την έχουν οι γυναίκες που υφίστανται επί χρόνια τη συμπεριφορά και δεν μιλάνε, και ναι. Δεν
φεύγουν. Δεν μιλάνε. Ναι, γιατί δεν φεύγουν, αφού βλέπουν. Ναι, 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 τι να βλέπει, βίαιο, ναι, ναι, άντρα, φύγε μου, μην τα φτιάχνει μαζί του. Σίγου και φύγε. Άστο. Αυτό... Τον αφήνει ή δεν τα φτιάχνει. Εγώ τι 25 23 συμβουλεύω στο γυμναστήριο, έχει μια ωραία. Σ' άρεσε. Διάλεξε το μάτι. Πα γυμναστήριο, ανοίγει το μάτι. Παίρνει μάτι τώρα. Σε αυτή την ηλικία ένα κοριτσάκι μπορεί να μην βγάλει τη φυσιογνωμία του άλλου. Μπορεί να μην το ψυχοποιήσει. Σωστά, σωστά. Μπορεί να μην το καταλάβει. Έχει δίκιο, έχει δίκιο. Και αυτά τα καθάρματα πρέπει να φοβούνται του μπαμπάδε και όλου του δικαστέ. Σήκωσε το δάχτυλο. Σήκωσε το δάχτυλο να σε ακουμπήσει, όχι να σε κακοποιηθεί. Έφυγες. Έφυγες. Και τα λες τα πάντα, τα αναφέρεις τα σωστό, πάντα. Σωστό, σωστό. Και την επόμενη φορά αστυνομία. Ποια αστυνομία, βρίσκεις τον Ατήλα. Σωστό, γιατί, σωστό. Του δίνεις ένα, μια χίνα καλή και καθαρίζει ο Ατήλα. Φιλιά. Εμένα... Άσο, ο Ατήλας βρε, ποιος αστυνόμος. Ατήλας. Λένε όλοι, στον Ατήλα ποιον αστυνόμο. Ποιον αστυνόμο. Φύγε, καλό Πάσχα. Καλό Πάσχα, καλό. Φύγε και εσύ, αφήγουμε όλοι. Άντε, φτάνει. Μαρίνα Μπίκο, έξω, φτάνει. Θα μεγάνε. Σήμερα ήρθα να κάνω μια light εκπομπούλα. Πού να κάνω light εκπομπή. Εσύ Μεγάλη Πέμπτη. Πρωτοχρονιά να κάνεις εκπομπή μαζί μου την ώρα που αλλάζει ο χρόνος. Ναι. Και να γίνεται τη μαλλιοβράση. Ναι. Να γίνεται χαμός. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Είναι θέμα χημίας, θέμα χαρακτήρων, θέμα ιδιοσυγκρασίας. Δεν μπορούμε να κάνουμε εκπομπή χαλαρή. Τώρα να πάω στη δομή να δώσω τα. Να πα. Σε δομή, τι σημαίνει δομή. Δεν ξέρω. Εγώ θυμάμαι τη δομή, την εγκυκλοπαίδεια. Και που πάνε την Πακιστανή να πάω. Μπράβο, εκεί. Λοιπόν, να βαφώ, μαύρο, θα πάω στο Ζαχαράτο. Έχει αναπανάληπτο show, Sweet Dreams λέγεται. Από κοντά στο Βεργίνα Θέατρο, τρέξτε να προλάβετε γιατί θα χάσετε. Βρείτε τα τελευταία εισιτήρια στο καζίνο, στα Public, στην Nova και στο more.com, παιδιά. Καλό Πάσχα σε όλο τον κόσμο. Με υγεία, να περάσετε ευχάριστα, να χαλαρώσετε, γεμίστε μπαταρίες πνευματικά, ψυχικά, να αγκαλιάζετε ανθρώπους που αγαπάτε πραγματικά. Φιλιά στο σπίτι, τα λέμε από εβδομάδα. Γεια σας.